Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί στο Λίμπερο 107,4. Ενωμένη, δυνατή, μάχημη, ξυπνητή απ' όλα. Τριτούλα σήμερα. Εβδομαδούλα ωραία, Champions League έχουμε και τι δεν έχουμε. Ετοιμάζεσαι να παίξεις? Κάτσε, το άλλο παίρνεις πάντα. Για να δω, μιλά. Ένα hero tation. Τώρα είμαστε ωραίοι. Το πέρα. Το σήκωσες το on. Ε? Το on έβαλες. Το βάλαμε. Το βάλαμε. Βεβαίως. Ξέρεις ποιος είναι ο Μπράγκο, ο Ιβάν. Ο Ιβάν Μπράγκο, ναι. Ποιος είναι? Αυτός ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ καινούριος. Α, ναι. Ναι. Ξέρω ποιος είναι ο Μπλάνκο. Ο Μπλάνκο, ο Ζωρό. Με τη... ο Μπλάνκα. Ο Μπλάνκα. Ο Μπλάνκα. Το μυαλό μου είχα τον Μπλάνκα. Ο Μπλάνκα ήταν, όντως τη ΣΑΕΚ, ο Ισμαήλ. Ο Μπλάνκα ήταν αυτός που τη έδρω για τον Ταλσίμ και ο Ταλσίμ τη έδρω για τον Μπλάνκα. Έτσι. Τι έκανε ο Ιβάν Μπράγκο? Ο Ιβάν Μπράγκο. Βέλος, λέει το πρωτοσέλιδο. Βέλος ψάχνει ένα εξτρέμ. Βέλος που είναι ένα εξπέρς του εναντίον ενός. Μάλιστα. Λες και δεν έχουν εξτρέμ στο ΠΑΟΚ, θέλουν κι άλλα. Γιατί όχι? Ξεκινήσαν από τώρα τα καμώματα. Γιατί εντάξει, να μην πάρεις έναν ποδοσφαιριστικό? Έχουμε το παιδί θαύμα, λέω Ζαμπά, αφού έχουμε παιδί θαύμα. Εντάξει, ένας αυτός, δεν θέλεις έναν άλλον? Δεν θέλεις, λιμιός το παιδί, άλλο θαύμα. Ωραία, δύο. Άλλο εξτρέμ. Δεν θέλουμε άλλο εξτρέμ. Άλλο εξτρέμ. Αριστερά, δεν έχουμε τέτοιο να που παίζει. Ποιον? Έχουμε κι άλλον εκεί πέρα. Ο Άρντα το άλλο παιδί θα. Ο Άρντα δεν πρόκειται να είναι. Bye bye. Οπότε ο Ακπόμ αυτό είναι σχέτο φόρ. Τον έβαζε για την άκρη. Φόρ είναι, όχι. Αυτό είναι φόρ. Οπότε ναι, από τη στιγμή που θα φύγει ο Άρντα έχει έλλειψη στην θέση των. Ο Καρέλη δεν κάνει, ε. Ούτε αυτό. Φόρ είναι και αυτό, δεν είναι εξτρέμ. Δεν βγήκε κανένα δηλαδή. Δεν βγήκε. Όλα τα άρματα ήρθαν στον ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα ποιο είναι? Δεν μπορώ να καταλάβω το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι δεν θα έρθει εξτρέμ. Γιατί να μην δε. Γιατί έτσι όταν λέει τα πρωτοσέλιδα δεν έρθει τίποτα. Α, μάλιστα. Και περίμενε κάτι σε στόπερ τώρα. Εντάξει, μπορεί να έρθει οτιδήποτε. Έχουμε ακόμα καιρό, έχουμε Γενάρη. Εξτρέμ που είναι εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώ μπορεί να ταινίζει με μεγάλη αισιοδοξία το μέλλον. Είναι 6 βαθμού πάνω από τον Ολυμπιακό. Έχει πιθανότητε να τον αυξήσει να το πάει μέχρι και στου 9. Εφόσον και τον έχει στην έδρα του, οπότε μπορεί να κινηθεί. Απλά εμένα μου αρέσουν κάθε χρόνο έτσι γίνεται, γι' αυτό δεν γουστάρω. Ναι. Λένε, κάνω έξι με τα γραφολογίες. Ίσα ίσα, τον ευνοεί όλη η κατάσταση, δεν είναι τι γίνεται στην ΑΕΚ. Τα έλεγα χθες εγώ. Τα είπα, ότι θα έχει καθαρίσεις. Είδες τι έγινε. Είμαστε πιο μπροστά από την ΑΕΚ. Ποιους κρέμασε τα δελτία τώρα, λέει? Μπακασέτα, Σιμόες και Λαμπρόπουλο. Εντάξει. Αυτοί που δεν ανανεώνουν. Ναι. Πάψου, μια χαρά. Τα ακούσατε πρώτοι κύριε και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή, διότι από χαζό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια. Αυτά που δεν πρόκειται να σα πει κανένα άλλο. Μυστικά τα λέμε, δεν τα ακούτε. Έτσι κι αλλιώ τέτοια ώρα και να τα πει, ποιο έχει ακούσει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στο 231-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνία με την εκπομπή μα. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και επικοινωνείτε εκεί διαρκώς με την εκπομπούλα μας. Τρίτη 27 του μηνού, μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου, Οσίων Μωυσέος Ναθαναήλ Πινούφριου. Έχουμε τον Ανούφριο, έχουμε και τον Πινούφριο και Ιακώβου του Ρώσου. Δεν γιορτάζει κανείς. Εντάξει, είχαμε Καταρίνες, είχαμε Στυλιανούς. Να κάνουμε και μια μικρή παύση. Γιατί εντάξει, έχουμε από εδώ και πέρα ξεκινάει μια περίοδος μεγάλων εορτών συνεχώς. Χρόνια πολλά, τι Σάβες, τι Βαρβάρες, τι αυτό, τι το ένα, το άλλο. Σάβες. Ανδρέες, ιστορίες. Ναι. Σάβρες γιορτάζουν. Τι Σάβρες κανονικότατα. Χριστούς, Χριστίνες, ιστορίες θα έχει από εδώ και πέρα. Έχει να πέσει γλυκό καριόκα τώρα. Χαμός θα γίνει, χαμός. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας τη γραμμούλα που έχουμε εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας. Bonjour. Bonjour. Στον γαλλομαθή φίλο μας. Την ωραία παρέα από την Κιτρινόμαυρη Θεσσαλονίκη. Hello. Τόσο μακριά, αλλά και τόσο κοντά. Μακριά σας ακούμε και από εδώ. Ναι. Σχολάμε τώρα, πάμε σπίτι για ύπνο, να ζηλεύετε. Πού εργαζόσουν αν επιτρέπεις? Είμαστε security. Προσέγγετε. Συνάδελφοι είναι αυτοί. Έτσι. Προσέγγετε την ασφάλεια των χώρων. Μάλιστα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το ότι πάτε να ξεκουραστείτε, παρακοιμηθείτε. Να σας βάλουμε στο κρεβατάκι σιγά-σιγά. Έτσι. Πώς βλέπουμε την ΑΕΚ άρα φέτος? Φέτος τι να δεις την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ το έχει πει το πείμα. Έχει τελειώσει. Είναι μια χρονιά συντήρησης. Πήρε και τα λεφτά πέρυσι, πέτυχε τους σκοπούς της. Μια χαρά είναι η ΑΕΚ. Για εμένα.
κατά την προσωπική μου. Έχει πετύχει αυτό. Δεν πάει καλά, ρε. Μια χαρά πάνε όλα. Ναι. Όλα πάνε καλά. Αυτό που έχει, ναι, υπάρχει γκρίνια, υπάρχει γενικότερα, γιατί ο Έλληνας οπαδός πέραν του δέοντος έχει απαιτήσεις από την ομάδα του, αλλά να αναλογιστεί κανείς. Και είναι ένα μέτρο σύγκρισης ότι το 2014 η ΑΕΚ αγωνιζόταν με τα άσπρα χώματα, ας πούμε, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και ξαφνικά με το που ανέβηκε, πήρε κύπελο απέναντι στον τελευταίος ισχυρό αντιπαλό της, τον Ολυμπιακό. Του πήρε το κύπελο, τον γλέντισε πέρυσι. Πήρε και το πρωτάθλημα απέναντι στον ΠΑΟΚ, τον γλέντισε και τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε Champions League. Τι άλλο να θέλεις δηλαδή? Κάνω και γήπεδο. Κάνεις και γήπεδο. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε. Όχι, όχι, φίλε, σοβαρά συμφωνώ. Γιατί δεν μ' αρέσει χειρικά η μιζέρια. Εντάξει, ρε παιδί μου, απλά το μόνο έτσι παράπονο, ρε φίλε, είναι. Ότι άμα κρατούσες έστω την περσινή ομάδα, θα ήσουν και με δύο προσθήκες απλές, ας πούμε, πιστεύω θα το έπαιρνες πάλι άνετα. Όταν είπες κιτρινό μαύρο, εννοείς αεκτσίσισε. Αεκτσίσισε. Εγώ κατάλαβα κιτρινό. Άριστη. Πόλη του Θεού και τέτοια, να πούμε. Γι' αυτό. Σαν κιτρινό μαύρο, είπε τώρα τον άφησε. Εγώ δεν είμαι. Όχι, το δίκαιο τώρα. Εντάξει, θα το άφησε εγώ. Καλά, αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχαν περιθώρια για βελτίωση, υπήρχαν το ένα, υπήρχαν το άλλο, αλλά από τη στιγμή που έχουν προηγηθεί όλα τα υπόλοιπα, ό,τι και να πεις, είναι πάρα πολύ λίγο. Από εξωτερικό τι υποστηρίζετε, ρε παιδιά? Εγώ είμαι Λίβερπουλ. Εγώ είμαι Τσέλσι. Ναι. Λίβερπουλ και Τσέλσι. Τσέλσι επειδή παίζει με τον ΠΑΟΚ. Ό,τι παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι, κατάλαβε. Τσέλσι, ρε. Από πότε είσαι Τσέλσι τώρα, δηλαδή? Από παλιά δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Από τη μεριά του Κόντε δεν ξεκίνησε το 3-5-2 να παίζει το 3-4-3. Το αγαπημένο σύστημα. Εντάξει, δεν έχει διακρίσει τώρα η Τσέλσι, αλλά παίζει ένα ποδόσφαιρο από τον Μπουστάρο. Είναι ο μέτρο της κόντρας. Μ' αρέσει αυτό το ποδοσφαιράκι. Κόντε, Ιταλός ρε φίλε, μάνα. Ναι, μ' αρέσει. Φέτος ο Σάρι πήγε να το κάνει με τον... Να χρηστέψει το Καντέ, να το κάνει ένα οχταροδέκαρο, να το βάζει η περιοχή και βλέπεις τα τρώει τα μπαλάκια αβέρτανα. Δεν είναι τώρα... Ναι, αλλά κοίταξε και ο Σάρι είναι προπονητής που θέλει και χρόνο, γιατί παρακολουθώ πολύ Ιταλία. Ναι. Είμαι άρρωστο σύντερα, ας πούμε, πολύ. Ναι, ναι. Και ο Σάρι θέλει τον χρόνο του, φίλε. Η δουλειά του θα φανεί τώρα, εντάξει, και τέλος είναι άλλο μέγεθος από την Νάπολη. Αλλά πιστεύω θα πάει καλά, γιατί καλά, η Νάπολη πάνε. Με μικρό μπάτσετ, ας πούμε, έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο, φίλε. Να ξέρεις. Βέβαια, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία, κίτρινο μαύρε, καλή ξεκούραση, καλή ανάπαυση. Πρώτη φορά μας ακούς, δηλαδή, να φανταστώ. Όχι, όχι. Α, έχει δει. Εντάξει, ωραία. Αλλά χαιρόμαστε. Επειδή είμαι βραδινός, ας πούμε, είμαι ζουγκλάκιας εγώ, Είσαι... Κάτσε καλά στον κύριο δημοσιογράφο. Το LinkedIn, ας πούμε, αλλά πολύ LinkedIn μετά. Τα απόνερα, σαν ένα τσουνάμι που ξεβράζει το κύμα, ας πούμε, και φτάνει μετά από δύο ώρες. Εσύ τουλάχιστον έχεις λεφτά εκεί πέρα και δεν τα χρησιμοποιεί όλος. Δεν τα βγάζει την τσέπη, είναι μεγάλη υπόθεση. Κατάλαβε. Ναι. Έχει διαφορά. Εμείς κάνουμε τους κουβαρντάδες χωρίς να τα έχουμε όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει, ρε, κοιτάξτε, το χρήμα δεν είναι, φίλε, καμιά φορά γίνεται και κατάρα. Να σου πω κάτι. Κατάρα το χρήμα από πότε? Όχι κατάρα. Πες μου μια κατάρα, θα μου πεις τον Ωνάση. Δεν είναι, το πολύ το χρήμα είναι κατάρα. Ναι, εντάξει, είναι κατάρα. Δεν νομίζω. Τι προτιμάς, φτωχός και άρρωστος ή πλούσιος και άρρωστος, για διάλεξη? Εγώ, ρε φίλε, προτιμώ να ζήσω μια ζωή. Εντάξει, προτιμώ καθένας όλοι. Αιώνια ζωή, ρε φίλε. Με την μπάλα που ξέρει ο πρόεδρός σου και τις αγορές που έχει κάνει, με 5 εκατομμύρια αν έχουν από αυτά που έπαιρνε τα 30 που έβγαλε, δεν θα ήταν πρωταθλητής φέτος. Τι θα σου φέρνε, ξέρεις, 3-4 πηχτάκια σύνολο 5 εκατομμύρια. Απλά θες. Αυτό είναι το θέμα σου. 5 εκατομμύρια ήταν όλη χρονιά σου, υπόθεση. Έτσι είναι. Αυτά ήταν. Απλά δεν τα έβγαλε από την τσέπη. Τα είχε όμως. Κάτι με στο γήπεδο, ρε φίλε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Γιατί ας κοιτάξουμε και λίγο έξω. Όταν, ας πούμε, η Arsenal έβαλε μπρος στο Emirates, είχε πει ο Βενκέρ και είχε πει: παιδιά, ξεχάστε μεγάλους παίχτες και τι. Όλες οι ομάδες. Και η Chelsea το έχει κάνει, όλοι που ετοιμάζει και η Tottenham και οι πάντες. Η Juventus, πού ήταν η Juventus? Όταν έπαιξε ένα γήπεδο. Μην μιλά για τη Juventus, αυτό το σύγχαμα. Αλλά σου λέω, όταν είναι να κάνει γήπεδο, όλες οι ομάδες που χτίσανε γήπεδο περάσανε μία. Τώρα το ετοιμάζει και ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Έχει προαναγγελθεί μείωση του μπάτζετ και των δεδομένων. Εντάξει, ας κλείσει τα ντύπ τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί άμα βγει ο Μητσοτάκης τελείωσε με αυτός. Καλά, εντάξει, γενικά. Έγινε, σε φιλούμε. Καλή ξεκούραση. Τσάω. Κίτρινο μαύρη πόλη.
αλλάξτε την 2-31-0-2-8-3-8 και για τους καινούριους, τους τολμηρούς που μας ακούνε. Έτσι, τις νέοι. Ενίοτε αισθάνονται την ανάγκη να παρεύουν και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να μοιράζονται τις πιο ενδόμηχες σκέψεις τους μαζί μας, ακόμη και σε αυτό το πολύ δύσκολο. Για τις ακροάτρες. Και που βάζουν εκεί μας το πράσο, επιτέλους. 6 και 4 το πρωί, το λόγο επειδή αναλαμβάνει να σας ταρακουνήσει, να σας ξυπνήσει, οτιδήποτε να πράξει. 27 του μηνού. Τι είναι σήμερα, είναι Άγιος Ιάκωβος, λέει εδώ. Τζέικοπ. 27 Νοεμβρίου γιορτή, μια ευχή για κάθε κομμένο δάχτυλο. Όχι. Δεν ξέρω, το είδα αυτό και το άνοιξα. Φεύγω. Για κάποιο λόγο δεν μου το έχει έρθει στο γιορτολόγιο. Μπορεί να. Μήπως δεν είναι 27 Νοεμβρίου σήμερα. 27 είναι. Τρίτη, 27. Δεν μου έχει εδώ. Ναι. Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου κιόλας του Πέρσου, αλλά δεν μου γράφουν τη χρέα. Τι κάνετε εκεί. Γιατί κάνουμε κάθε ευχή για κάθε κομμένο δάχτυλο. Να δω τι ακριβώς αντιπροσωπεύει ο φίλος μας ο Ιάκωβος. Ναι, βέβαια, βεβαίως. Στο Lost, ο Τζέικοπ, το θυμάσαι, το βλέπες. Δεν έβλεπες. Τζέικοπ. Lost. Λοιπόν, άκου τώρα τι λέει. Πήγαινε, ας πούμε, και τον πιάσαν τον κάναν ότι δημιού, απέκοψαν τον αντίχειρο του δεξιού χεριού του Αγίου Ιακώβου. Ο Άγιος Ιακώβος ανεβόησε. Ναι. Προσδέξε, Κύριε, τον πρώτο κλάδο που σαν την άμπελο κλαδεύεται, ώστε εν καιρό να βλαστήσει νέος κλάδος. Πήγα μετά, του κόψαν και δεύτερο δάχτυλο. Και λέει, δέξου, Κύριε, και τον δεύτερο κλάδο του δέντρου που εφύτευσε η δεξιάν σου. Στον τρίτο δάκτυλο που το απέκοψαν είπε, ευλογώ Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Στην αποκοπή του τέταρτου αναφώνησε, εσύ που δέχθησες τη δεξολογία από τα τέσσερα ιερά ζώα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών, δέξου το μαρτύριο του τέταρτου δακτύλου μου. Στο πέμπτο δάχτυλο που το έκοψαν είπε, ας είναι επιπληρωμένη χαρά μου όπως τον πέντε φρονίμο Παρθένο στη Γαμήλια εορτή. Στην αποκοπή του έκτου δάχτυλου του κόμπα. Όσο έκανε ευχές, ας πούμε, του κόμπα. Τα δικά σου. Δόξα σε, Κύριε, ο οποίος την έκτη ώρα εξέτεινε στα Παναχράντα χέρια σου επί του Σταυρού, διότι με αξίζει να σου προσφέρω το έκτο μου δάχτυλο. Του κόψαν και 7ο και 8ο και 9ο και 10ο. Εντάξει. Του κόψαν και τα 10 δάχτυλα ενώ λίγη του φίλου μας. 10 ευχές. Ήταν ευχαριστημένος και τότε, γιατί ο Κύριος τα έστειλε αυτά για να το δοκιμάσει και ο ίδιος απέδειξε την αγάπη του, ας πούμε. Sold out στα δάχτυλα, έκανε. Δεν είχαμε άλλο. Και ο φίλος μας ο Ιώβ. Προτρέπω τον κόσμο να διαβάσει την ιστορία του για να αντιληφθεί, ας πούμε. Ναι, ο Ιώβ ήταν ένας πάρα πολύ καλός ενάρετος άνθρωπος που βοηθούσε τον κόσμο γενικότερα. Κάτι που λες τώρα. Ναι, ναι. Και σε κάποια φάση πήγε ο Σατανάς πάνω στον Τζίζου και του λέει, στον Θεό μάλλον, όχι στον Τζίζου, και του λέει ότι σε προκαλώ εδώ να τον βάλει σε δοκιμασία τον Ιώβ για να δούμε ποιο τι και θα δει που δεν θα πάψει να συλλατρεύει. Και έστειλε λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς, του πήρε όλη την οικογένεια, του πήρε τα σπαρτά, τα ζώα, τα τέτοια, τα πάντα, τον διέλυσε. Αλλά ο ίδιος ο Ιώβ συνέχισε να υπομένει την αγάπη του Θεού και δόξαζε το όνομά του. Παρόλο που έμεινε χωρίς τίποτα. Ναι, κέρδισε, ας πούμε, ένα 50. Εσένα σε πειράζει, τι κάνεις, καρδιά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνουμε. Πώς είμαστε, καιρό έχουμε να τα πούμε. Σας ακούω, λοιπόν. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Παρακολουθώ τους γάμους, τα βαφτίσια. Ωραία. Έχουμε δουλειές εδώ, όχι μόνο δουλειά, παίζει πολύ δουλειά. Πώς πάμε, πώς είμαστε. Πολύ καλά πάντα μου, εντάξει, μια χαρά πάμε. Αυτό ακούω. Ωραία. Έτσι θέλω να σας ακούω, δυνατό, πάλι έτσι πολύ πρωινό. Πρωί είναι αυτή τη βδομάδα πρωί, εντάξει. Μία έτσι, μία γιουβέτσι, μία χαρά. Μία έτσι, μία. Πώς πάνε τα λεωφορεία, χαλάνε, πολλά. Εντάξει, όχι, πρόγραμμα. Έμπεινε κανένα όρθιο, έμπεινε κανένα να ταξιδεύουμε. Όλα μέσα στο πρόγραμμα. Είναι αύριο στάση, υπάρχει. Αύριο είναι 24 ώρες της ΓΕΣΕΕ. Ναι, αλλά εμείς έχουμε στάση μόνο. Μετά τις 9 έχει λεωφορείο πάντα. Καλά κάνεις και μας ενημερώνεις, δηλαδή αύριο. Από τις 9 μέχρι τις 9 το βράδυ υπάρχουν κανονικά τα λεωφορεία πριν 9, και μετά. Οπότε, δεν επηρεάζει, σήμερα από αύριο. Η στάση θα είναι δηλαδή από την έναρξη της Βάρδιας μέχρι τις 9 το πρωί και μετά από τις 9 το βράδυ μέχρι τη λήξη της Βάρδιας. Μάλιστα, Ωραία, καλά κάνεις, φίλε μου Σάβα, και μας ενημερώνεις. Δεν το γνώριζα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, από τις 24 ώρες. Και θα το βλέπαμε, και το βλέπαμε, θα το έβλεπα όταν θα πήγαινε στη στάση και δεν θα παίρνα χαμπάρι. Και θα περίμενα και θα περίμενα και θα περίμενα. Να είσαι καλά, σε φιλούμε. Καλώς, μπαμπή μου, καλή συνέχεια, καλή μέρα. Τσάω, τσάω. Σήμερα υποτίθεται ότι θα είχαν και απεργία οι δημοσιογράφοι. Αλλά τελικά θα διεξαχθούν κανονικά οι εκπομπές, διότι απεργίες θα μην έχουμε, νομίζω, μόνο
στην Αθήνα. Η ΕΡΤ και το ΑΜΑΠΕ έχουν προκήρυξει. Δεν βλέπω εδώ για ίσως και η ΕΣΥΕΜ. Πράγμα το οποίο δεν μας επηρεάζει εδώ. Δεν είμαστε εμείς. Η ΕΣΥΕΑ μάλλον. Η ΕΣΥΕΜ εδώ που θα επηρεάζει τη ροή του προγράμματος. Δεν έχει προκήρυξει εγώ, κάτι. Εγώ μόλις έγινα δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και λέω να κάνω μια απεργία τώρα. Να πάω. Οπότε θα συνεχιστούν οι εκπομπές κανονικότατα. Από άποψη καιρού. Περιμένουμε βροχούλες για σήμερα, ασθενείς μεν, αλλά βροχούλες, αλλά υψηλή θερμοκρασία, μέχρι και 19 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο. Αλλάξαμε τώρα, πάλι του Μπέκανε. Όχι, όχι, από Πέμπτη λέει, έρχεται το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, ναι, ναι. Περιμένουμε την Πενελόπη, μας έδινε μείον, σιγά σιγά το ανεβάζουν λίγο, είναι η αλήθεια. Σκιάχτηκα τώρα. Το ανεβάζουν λίγο σιγά σιγά το θερμομετράκι, εντάξει. Μπουγάδα πλυντήριο θα πλώσουμε πάλι. Μια χαρά, μια χαρά. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει λίγο πάνω από τους 10 στην πόλη Θεσσαλονίκης, 3 από φόρνο την ολική άνεμη. Βροχές ασθενείς και το βράδυ ίσως περισσότερες να μας επηρεάζει. Δεν έχουμε να πάμε να δούμε κανένα ματσάκι. Αύριο ίσως λέει να έχει και χιονόνερο. Αύριο μεθαύριο, μεθαύριο την Πέμπτη. Την Πέμπτη που θα πέσει το θερμόμετρο αισθητά και θα το καταλάβουμε. Θα το καταλάβεις και εσύ πάνω στο μηχανάκι. Βέβαια. Εάν και εφόσον, ας πούμε, και μετά θα λες, αχ, Αρναούτογλου, μας τα έλεγες. Τα έλεγες. Τα έλεγες εσύ. Τα έλεγες εσύ, δεν τα έλεγε. Δεκέμβριο πήγε ακόμα ζέστη. Και άντε να καλά είναι. Και εσύ πετρέλαιο, δεν και εσύ. Τα μαγαζιά δουλεύουν έξω. Δουλεύουν. Οπότε τι το θέλουμε το κρύο. Μια χαρά είναι. Όλοι βολεμένοι είναι, όλοι λειτουργούν σε. Τα τσουβάλια μαζεύουμε τα λεφτά. Ευνοϊκά πλαίσια. Δεν βάζει μεζέ που λέει και ο. Δεν βάλω μεζέ, δεν γίνεται αλλιώς. Που λέει και ο Πασχάλη. Πασχάλη, βγες εδώ. Άμα έχεις τον Πασχάλη πελάτη. Βάλε μεζέ. Θα σήγει εκεί με το μεζέ να πούμε κανονικό θα τα πούμε. Βάλε βρε. Όσο 15 φρέντο εσπρέσι σε ένα μάτς να πούμε που κάθονται. Κάθονται εκεί με τις 30 ώρες και παίρνουν ένα καφέ όταν βλέπουν τα παιχνίδια. Δεν μπορεί να τα πλένε, ξέρουν εκεί πέρα. Κανονικά. Ενώ βάλε και το μεζέ να σε έχει ο άλλο φέρε το ένα. Φέρε ρε, φέρε ρε. Φέρε ρε, φέρε ψωμί να βουτήξουμε στα λάδια να γίνουν να δώσουν τα σουλινάκια. Από αθλητικής άποψης νομίζω ότι τα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα είναι τα της ΑΕΚ φαντάζομαι και οι εκαθαρίσεις που τουλάχιστον νοικάζεται ότι θα γίνουν σε ένα πρώτο βαθμό. Champions League έχουμε σήμερα παιχνίδι, θα δώσουμε και τις δικές μας προφητείες. Από εγχώρια νομίζω επικαιρότητα λίγα πράγματα, από εγχώρια, από εμπόλια να το πούμε έτσι καταχρηστικά κάπως, νομίζω λίγα πράγματα, ηρεμία σε Άρη και ΠΑΟΚ από τη στιγμή που δεν χάνουν, τι να πεις, δεν έχει. Τι ανάλογο ενδιαφέρον θα έχει την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, εγώ λίγο κούνημα από εδώ, λίγο κούνημα από εκεί. Να, μέχρι να έρθει την Κυριακή όμως, τι λες, ναι. Δεν λες τίποτα, τι να πεις. Τι να πεις. Βάλε εκείνο, κάνε τον άλλο, φέρε τον να διώξει τον ένα. Δεν έχει, η ομάδα πάει φέρε, καλά, όλοι καλά. Εντάξει, λίγο γκρίνια θα παίξει Καρυπίδη, κάνει κάτι με τέσσερι τυρί εκεί πέρα. Πάλι ξεκίνησε πάλι τα μαγικά. Γκρίνια γιατί. Κάτι λίγο τσιμπημένα τέσσερι τυρί για την Κυριακή. Δηλαδή, ποιε είναι οι τιμέ. Έχει ρε παιδί μου, εκεί στη 2 νομίζω το έχει βαρέσει κανένα 20-25 ευρώ. Τι γίνεται εκεί πέρα. Για δείτε το λίγο. Δεν πρέπει να βοηθήσει την ομάδα να. Εντάξει, να βοηθήσει ρε παιδί μου, αλλά έχει και double dot. Α πούμε, τι που πάμε, Πάολα πρώτο. Στα προηγούμενα πόσο έχει δηλαδή στη 2 το εισιτήριο. Κοίταξε, ένα 15. Στην 3 έχει 10. 15 έχει στην 2. Και τώρα έχει. Εντάξει, κανένα τάλιρο επάνω πήγαν όλα. Πήγαν, εντάξει. Πήγαν, κανένα ταλιράκι. Άμα θέλει να πάρει μεταγραφή. Από ό,τι πληροφορούμε, έτσι, μήπως γίνει κάποια αλλαγή, να μην ενημερώσουν. Έτσι, ναι, γιατί... ναι, μάλιστα. Ας μας πει κάποιος φίλος εκεί που γνωρίζει το τι γίνεται με τα εισιτήρια. Ναι, δεν είπαμε να μην βοηθηθεί η ομάδα. Θα βοηθηθεί. Αλλά για να γίνει και sold out, δηλαδή τα πουλήσει. Sold out, μάλιστα. Που είπε τόσο, και ο... είναι τόσο μεγάλη ζήτηση. Sold out, και πάει με τον νόμο τη αγορά ο κύριο Θοδωρά. Δεν έχει γίνει φέτο πάντω κανένα sold out. Ναι, γι' αυτό λέω τώρα. Για μην από τώρα. Θα γίνει τώρα, λε. Δηλαδή δεν έγινε με τον Πάοκ, θα γίνει με τον Παναθηναϊκό. Sold out. Με τον Πάοκ έγινε απλώ. Ναι. Έγινε, δεν έγινε. Δηλαδή πώ γίνεται αυτό, εξήγησε το. Πώ έγινε, δεν έγινε. Απλώ κάποια εισιτήρια επειδή τα βλέπει εσύ. Έβλεπε κενό, ναι. Κενό στην κερκίδα. Τα εισιτήρια πουλήθηκαν. Απλώ από εκεί που έβλεπε το κενό, κάτι 200-300 θέσει, δεν βλέπει τίποτα. Ναι, ανακοινώθηκε sold out. Ναι, ανακοινώθηκε sold out με τον Πάγο. Μάλιστα. Ανακοινώθηκε. Εντάξει, αυτό ήθελα να μάθω. Τώρα θα μου πει ότι sold out ανακοινώνεται την προηγούμενη. Ναι. Που γι' αυτό και για μένα είναι το sold out, ανακοινωθεί από την προηγούμενη. Βέβαια, όχι μια ώρα πριν από το μάτς. Ναι. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένο να πιστέψω. Και όποια ομάδα τα ανακοινώσει, θα την πιστέψω. Εντάξει, από ψέματα. Πόσα εισιτήρια είχαν κοπεί, ποια είναι η επακριβή δηλαδή χωρί τίποτα. Ξέρω χιλιάρικα χώρα το. Για να γνωρίζουμε. Το χρειάζεται να έχουμε μέτρο σύγκριση στα επόμενα. Ξέρω χιλιάρικα. Μάλιστα. Χοντρικά, χοντρικά. Από επαιτίου τέτοια αυτά ιστορίε, ποιο πέθανε, ποιο γεννήθηκε. Για πες. Τι αξίζει να μνημονέσουμε. Ποιο έχει γενέθλια, έχει μπάγκερ του Μονάχου. Η οποία ιδρύθηκε σαν. Η μπάγκερ, όχι. Δεν την Μπελχανάδηση. Δεν του Μονάχου, η μπάγκερ του Λεβερκούζε. Και αυτή την Μπελχανάδηση. Ναι, οι δύο φαρμακοβιομηχανίες βγάζουν και παυσίμπονα. Ναι, τα πάντα.
οτιδήποτε έχουν. Δουλεύουν. Το ΠΚΚ έχει γενέθλια σήμερα. Και αυτοί δουλεύουν, τρέχουν και αυτοί. Τρέχουν και αυτοί, κανονικότατα. Ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν στου χορτάζοντε και του. Ναι, γιατί όχι. Μαχητέ Κούρδοι που δίνουν τεράστια. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, χρόνια πολλά στον Παράσκο. Ναι, σωστά, σωστά, όντω. Λοιπόν, στον ανήψανα, μάλλον, ανήψαντα. 16.000 παίρνει το Χαριλάου. 21.000. Φαίνεται, επειδή 16.000 ανακοινώθηκε με τα διαρκεία, αλλά πρέπει να ήταν συγγενείς. Εσείς κύριε είστε αντιπρόσωποι της ΠΑΕΑΡΙΣ. Όχι, επειδή είχε ανακοινώσει. Όχι, επειδή και εσείς είχατε ανακοινώσει πόσο διάρκεια, πόσο χωράει τούμπα, 47.000 σε εσάς. 23.800 μου το δίνει, μου το δίνει το Wikipedia. Καλά, τον διορθώσει, ναι, 23.800 είναι μαζί με τις πολυκατοικίες Αλκμίνης, Παπαναστασίου και Αύρα. Έχετε κάνει και τοπογράφους της Αλκμίνης, κύριε, και πολιτικός μηχανικός εκεί πέρα. Τα πάντα, ναι, τα πάντα. Μήπως ξέρετε και το, και το γεμί και τα άφημί. Τα πάντα. Και στην Ευρώπη ξέρεις τι ομάδα είμαστε. Τι ομάδα είστε κύριε στην Ευρώπη? ΠΑΟΚ. Βίτι να γίνεται. Και η δεύτερη ομάδα που υποστηρίζουμε ξέρετε ποια είναι? Ποια είναι η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ? Εμείς δεν αλλάζουμε ομάδες, μία έχουμε. Ποια είναι? Έλα. Μία έχουμε λέω, δεν αλλάζουμε ομάδες. Δεν λέμε είμαστε Λίβερπουλ, είμαστε... Το ΠΑΟΚ στο μπάσκετ νόμιζα να πεις. Ναι, τι είναι, πώς να αλλάξει να κάνει ομάδες. Η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Ποια είναι η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ? Τι θέλετε να μας πείτε, ότι ξέρετε και Ευρώπη τώρα, εσείς ξέρετε μπάλα να δείτε. Τι να δείτε, άμα δεν παίζει ο ΠΑΟΚ δεν βλέπετε μπάλα εσείς. Τι να δείτε, πάλι να δείτε μπάλα ποδοσφαίρα και την πάτε στο τμήμα. Φοβάται μην έχετε και φυτίλε πάνω τώρα. Τι μας λέτε, κύριε? Μήνυση κάνει την μπάλα ποδοσφαίρου. Εν τω μεταξύ, στο Wikipedia του Κλεάνθης Βικελίδης έχουν μπει και έχουν τρολάρει. Δεν το έχει πάρει κανένα χαμπάρι, μόνο στο λόγο επειδή τα ακούσατε αυτά. Και έχουν δώσει αρχιτέκτονες. Δύο, ίσως από τους πιο διάσημους αυτή τη στιγμή. Και τους πιο σπουδαίους αρχιτέκτονες. Έχουν δώσει, ας πούμε, τον Ρέντσο Πιάνο και τον Ρίτσαρντ Ρότζερς. Ότι αυτοί χτίσανε το Κλεάνθης Βικελίδης, ας πούμε. Εντάξει. Είναι γνωστοί. Προφανώς, είναι πάρα πολύ γνωστοί. Τεμπελχανάδες και αυτοί. Βέβαια τώρα, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Εγώ πάντως, επειδή πρόλαβα το χτίσιμο της Τρίας. Ναι. Όχι. Της ιστορικής. Της ιστορικής Τρία. Λοιπόν, απορώ με τη στατικότητα. Γενικά όλο το γήπεδο. Τώρα θίγει ένα θέμα που πάντα. Άρα είδε τι καλά που τα κάνανε χωρίς σχέδιο, σχεδιασμούς, χωρίς αρχιτεκτονικές μελέτες. Στα κουτουρού. Προεκτάσεις. Καρφαλώναμε εμείς, θυμάμαι τότε για να μπούμε. Ναι. Κανονικά. Ναι, πάμε μια ζωή δεν ακούγαμε για τη στατικότητα τη Θήρας 4 στην Τούμπα και πόσες φορές. Η Θήρας 4 δεν είχε πρόβλημα. Είχε, δεν είχε. Πώς δεν είχε ένα διάστημα. Με Μπατατούδη. Τι, πότε? Όχι, όχι. Η 7 είχε. Η 7 είχε πέσει και... με το σεισμό και αυτά, ναι, όχι. Ένα... Και ξαναείχε πρόβλημα. Ναι. Και ξαναείχε πρόβλημα. Θυμάμαι τότε Πιζαγοράκι, αν δεν γινόντουσαν κάποια έργα, δεν έγιναν βέβαια Πιζαγοράκι, γίνανε. Και έλεγε ο Ζαγοράκη. Με είχε ζητήσει κάποιο φίλο να βοηθήσω κάτι για το γήπεδο. Με τα δικά μου χέρια βέβαια, με δικούς μου εργάτες και με δικά μου μηχανήματα, τρελός θα ήταν. Ναι, και με λεφτά, και με λεφτά δικά σου να φανταστώ. Και με λεφτά δικά μου. Καλά, ναι. Και εσύ γιατί δεν το κάνεις αυτή την χρυσή ευκαιρία να μπεις στο Πάνθεο και να βοηθήσεις τη μεγάλη ομάδα του Δικεφάλου. Έλατε. Έτσι, αυτό. Λέει όχι, δεν θέλουμε για τίποτα, γιατί λέει σε κάνα χρόνο λέει, θα το γκρεμίσουμε. Λέει, θα γίνει το νέο τέτοιο, η νέα Τούμπα, κλασικά. Ναι, τελικά δεν έγινε. Μάλιστα. Οκ, okay, έγινε. Γίνανε πραγματάκια, έγινε. Ναι. Τώρα όμως θα γκρεμιστεί. Πάντως εγώ θυμάμαι και τη Θήρα 4, θυμάμαι και τη Θήρα 4, τώρα δεν ξέρω, με διορθώσει κάποιος. Ότι είχε πρόβλημα. Στη Θήρα 5 και στη Θήρα 6. Πάντου, αλλά... Μέχρι στιγμής ευτυχώς δηλαδή. Τώρα οι γονείς που πάνε εκεί στο κολυμπητήριο και περιμένουν στην αίθουσα, τουλάχιστον πριν αρκετά χρόνια που πήγαινα εγώ, όποτε έβρεχε, γινότανε πλημμύρα μέσα. Καλά, κολυμπητήριο είναι, πώς θα γεμίσει το νερό? Τι περιμένεις κι εσύ? Γινότανε πλημμύρα στην αίθουσα, ναι. Ναι, να ξοδεύονται έτσι, υπήρχε αυτό τροφοδοτούμενο σύστημα. Σε παρακαλώ. Περιμένω τον κύριο Μπάμπη. Περιμένουμε όλοι μαζί. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Γραμμούλα μας περίμενε. Άντε βρε τραχανάκι, να... που πήγε καλές. Ναι, εντάξει, να μην πούμε μερικά ιστορικά στοιχεία, ας πούμε αρχιτεκτονικής. Δεν κατάλαβα, ναι. Που πήγες, πήραν 800 χιλιάρικα για να κάνουν τα έργα εκεί. Ο Πανάτος, να τους ο ρεπόρτερ. Πήρε, δεν το θυμάμαι. Φυσικά πήραν. Δεν τα πήρε. Δεν τα λέτε όμως, δεν τα λέτε. Τα πήρανε.
τα πήρανε, ναι. Λέει. Ναι, και τι τα έκανε τα 800. Ναι, και κάνανε εκεί και πάρκι για στραβά υποβρύχια, λέει. Για αυτό μα φτιάξανε τις τουαλέτες, 800 χιλιάρικα βάλανε δύο καζανάκια. Ναι, 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 τώρα οι παπατσίδες, τώρα η ομάδα του δημοσίου, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Ποτέ, ουδέποτε. Οι κρατικοδίαιτοι τώρα μιλάνε. Έτσι. Αλλά... στον Άρη ουδέποτε έχουν χορηγηθεί κονδύλια. Ξέρουν και τα εισιτήριά μας αυτοί, κατάλαβες τώρα. Ξέρουμε πόσα πουλάμε. Από σήμερα ξεκινάει η καμπάνια εδώ με τον φίλο μου τον Στέφανο, γήπεδο στον Άρη, γιατί θα γκρεμιστεί η πόλη. Έτσι. Θα βγαίνεις κάθε πρωί και μόλις θα λες καλημέρα Στέφανο, θα λες γήπεδο στον Άρη. Ναι. Πρώτη εδώ διατυπώνεται αυτή η πρόταση. Λευτεριά στην Κεραγκολάσεμα. Δηλαδή να σε πω. Να σε πω κάτι ρε φίλε. Να με πεις. Έκατσα, είδα χθες φάει τα γκολ. Με άλλες ομάδες δεν ασχολούμαι. Ποτέ. Ποτέ. Εκείνο το φάουλ στο 2-0 που βρέθηκε ρε, από πού το πήρανε. Ναι ρε. Εντάξει. Ναι. Ήτανε, ο Χουντίνη είχε περάσει διαιτητής, ο Χουντίνη, το ξέρεις, ο Χουντίνη. Η αδικημένη. Για ποιο φάουλ λες. Ξέρει αυτός. Για ποιο μάτς. Που έβαλε ο Μαουρίτσιο με τη Ξάνθη λέει. Α, μάλιστα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. με τους δίπλα είχε 25 ευρώ στη 2, 15-1-3. Να τα, ναι. 39, 25-4 που δεν πρέπει να πει όλος ο κόσμος βλέπει εκτός από αυτούς που δεν έρχονται. Ναι, έτσι. Κατάλαβες. Και πάλι τα ίδια νοήμω ρε. Άρα πάλι υπάρχουν οι ίδιες τιμές στα εισιτήρια, δεν έχει αλλάξει κάτι και μάλλον αυτή θα είναι η πολιτική στα ντέρμπι. Καλά θα κάνει. Άντε ποτέ αντιλαμβάνομαι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Το Βικελίδη το 23 και κάτι φίλε. 23.800 εγγεγραμμένα. Να τα αφήσω. Στάνταρ. Έτσι. Όχι τυραμόλα γήπεδο, δεν έχουμε εμείς. Ποιο είναι το τυραμόλα το γήπεδο δηλαδή. Έχει το γήπεδο λάστιχο εκεί, κλειάθμιος με μία. Ναι, το οποίο έτσι καμπυλώνεται μέσα στον χώρο χρόνο. Ναι. Έχει μέσα 3.000 και βγαίνουν λένε έχει 15. Ναι. Και όταν έχει 15 λένε έχει 60. Εντάξει, άλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Περιμένουμε και το γήπεδο Σεραφίνο. Εγώ νομίζω ότι... Ο Σονούπο. 21 λέω επειδή 21 χιλιάρικα εκδίδονται εισιτήρια για αυτό σου. Να βάλεις μεζέρε. Θα βάλω αγάπη μου, θα βάλω. Εγώ τα είπα. Μάλιστα, έγινε, ατού τα λέμε, ατού τα λέμε. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας. Εμείς θα οδηγηθούμε εντός ολίγου στην πρώτη μας ανάπαυλα. Στο NBA τα ξημερώματα Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves 95-102, Washington Wizards, Houston Rockets 135-131, Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks 110-107. Ήταν για τα ελάφια με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να... παραλίγο να πετύχει triple double, αλλά δεν βοήθησε ή μάλλον δεν οδήγησε στην νίκη η εμφάνισή του. Πολύ καλή εμφάνισή του για ακόμα ένα παιχνίδι. New Orleans Pelicans, Boston Celtics 107-124, Milwaukee, όχι, Chicago Bulls, San Antonio Spurs 107-108, Utah Jazz, Indiana Pacers 88-121 και αυτή την ώρα παίζουν Warriors Magic στο ημίχρονο 47-64. Τι Magic Live γίνεται δηλαδή. Τα τρώνε οι Warriors όσο δεν πάει φέτος από το ένα του ρουρού πηγαίνουν. Δεν τον ακούω για μπάσκετ. Δεν ασχολείται φέτος. Πέρσι βαρούσε εκεί πέρα Στεφανάκος και... Στεφανάκος Μακαράς θυμήθηκε οτιδήποτε υπήρχε σε... Σταυρακόπουλος γιατροί. Μου έχουν πει η κορυφαία μπασκετική ανάλυση τώρα σε κάποιο ραδιόφωνο, τώρα δεν ξέρω πού ακριβώς. Λέγανε ας πούμε οι σχολιαστές για το παιχνίδι του ΠΑΟ και τα λοιπά και με τον Άρη και τέτοια παοξίδες ήτανε. Και για να καταδείξουν, ας πούμε, ότι εντάξει, ρε παιδί μου, η ομάδα αυτή χρειάζεται προσθήκες και τέτοια, λέει ο άλλος, ας πούμε, ότι εμείς τώρα λέει εντάξει, δεν γίναμε και οι Chicago Bulls. Έμεινε ακόμα στο Chicago Bulls, ας πούμε, τριακονταετίας. Δηλαδή στο γήπεδο, ας πούμε, προχθές φαντάζομαι ότι κάποιοι. Είναι όταν παίζει πάω κάρι, είναι λίγο η ετήσια συνέλευση κανόνων του μπάσκετ, γιατί οι μισοί ρωτάνε του κανόνε του άλλου. Αν τελείωσε το μία συν μία, αν υπάρχουν τα 30 δευτερόλεπτα και ούτω καθεξής, ας πούμε. Κανονικά, ναι, παρόλα αυτά. Ναι, ο ΠΑΟ κέρδισε τον Άρη προχθές στο ντέρμπι του μπάσκετ. Λογικό ήταν. Εντάξει, ναι, αναμενόμενο θα ήταν, το δύσκολο θα ήταν, αλλά εντάξει, και να διαχειριστεί και την σπουδαία επιτυχία επί της Τενερίφης, δεν ήξερες πώς θα γίνονταν τα πράγματα. Λίνος Χρυσικόπουλος, τον αστέρι γεννιέται. Ναι, σε δαιμονιώδη κατάσταση βρίσκεται. Το ίδιο έκανε με την Τενερίφη, τα βάζει όλα. Ζεστός. Και προχθές τα έβαλε, δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια σε συνεχόμενες καλές εμφανίσεις. Μπορεί να έκανε ένα καλό παιχνίδι και στα υπόλοιπα ήταν εξαφανισμένος, αλλά
φαίνεται ότι τώρα απέκτησε την αυτοπεποίθηση. Σαν το οποία... Γιάννης έγινε, όλους συνεχόμενες καλές. Γιάννης. Του έλειπε. Λοιπόν, μικρή πρώτη ανάπαυλα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, να σηκώσουμε μανικά και εδώ φουλ στην εργασία και την δουλειά. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο πρωινό του Λίμπερο 107,4, 7 παρά 20. Αν και εγώ ψάχνω τώρα εδώ να δω, γιατί δεν έχει δισογραφικά, αφού έχει απεργία η Ένωση Συντακτών Ημερησίου Τύπου στην Αττική των Αθηνών, η ΕΣΥΕΑ. Γι' αυτό βάλαμε το προσφυλές μας Sky για να ενημερωθούμε για κανένα λοιμό και καταποντισμό. Αλλά έχει μια εκπομπή μαγειρικής πρωί-πρωί να μας ανοίξει την όρεξη. Την κάνει και ο Σκαρμούτσος, κάτι βίντεο, κάτι τέτοιο. Κάτι βίντεο, λέω, κάτι μύδια, κάτι ωραία με την Κατερίνα. Δεν μας έχει, το βλέπεις και εσύ εκεί. Δεν μας έχει καλέσει. Τι είναι αυτό, πώς το βλέπεις. Μηδοπύλαφο είναι. Αλλά βάζει πολλά πράγματα μέσα να πούμε. Τα βάζει και τώρα είδε και την πιτσιρίκα να πούμε με τα ωραία τα μαλλιά. Ποια πιτσιρίκα, η Λέχου δεν είναι αυτή. Η πιτσιρίκα με τα ωραία τα μαλλιά. Κάποια 50 χρονών είναι η Λέχου, έχει φτάσει. 50 είναι καλά. Καλά 50 είναι καλά. Χωρίς το ΦΠΑ 50. Λες, τι σου λέει. Βέβαια αυτές τις ημέρες το μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν έχει αναδειχθεί μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και γι' αυτό βρίσκεται το λόγο επειδή εδώ, κυρίες και κύριοι, για να πάρει σαφέστατη θέση. Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι. Γαριφαλιά, λέει, Καλιφώνη. Την ξέρεις την Δεσποινίδα? Γαριφαλιά. Ναι, η Γαριφαλιά Καλιφώνη. Deep για deep. Ναι. Ένα από αυτά είναι δύο θέματα που αφορούν το Girls Next Model. Όπα. Ναι. Η Σκάρλετ, λέει, Γιώχασον από το Αγρίνιο φοβήθηκε για τη ζωή της μέσα. Δηλαδή, στέλνουμε τα παιδιά μας στα reality και δεν ξέρουμε άμα θα γυρίσουμε. Κανονικότατα θα γυρίσουν πίσω. Μάνας. Δεν ξέρω. Γαριφαλιά, Καλιφώνη. Καλιφώνη. Λέει, αναφέρθηκε στους τσακωμούς που συνέβαιναν μέσα στο σπίτι. Λέει, και καθώς και στη συμπεριφορά των κοιτών και τότε λίγο πολύ ήμουν αλήκη μέσα, φοβόμουν να μην με σκοτώσουν για τη συμπεριφορά των συμπαίκτριών τους, φοβόμουν για τη ζωή μου. Μέσα στο σπίτι του Grand Next Top. Ναι. Μην τη σκίσει ο Πράτος. Η τσακωμή ήταν όλη αυθόρμητη και με κακία, δεν ήταν τίποτα στημένο. Φέτος απλώς, λέει, τα κορίτσια έχουν μπει με το σκεπτικό: αν μιλάω μπροστά στην κάμερα και βγάζω κακίες και όλα αυτά και με αγαπήσει ο κόσμος, θα μείνω παραπάνω στο παιχνίδι γιατί θα έχω τηλεθέαση. Αυτές που δεν έδειχναν αυτό που είναι η Εύη, η Μικαλέα, η Μικαέλα, η Μέγκη, η Ειρήνη. Αυτές, ας πούμε, δεν ξέρω ποιες είναι. Μπορεί να το βλέπω, αλλά δεν συγκρατώ ονόματα. Εντάξει, ναι. Παρ' όλα αυτά, προτρέπουμε εδώ τους γονείς να προσέχουν πάρα πολύ που θα στείλουν τα παιδιά τους σε ποιο reality. Ναι. Γιατί δεν ξέρετε πώς. Ξεκίνησα να το βλέπω παράλληλα έτσι λίγο με το Style Rocks αυτό, αλλά από τότε ξεκίνησε να γίνεται Big Brother κατηνίστικο από τις παλιές, πάλι ποτέ η Ανδρέα Μικρούτσικο. Ναι. Το βαρέθηκα. Ήθελες να δεις, ας πούμε, απλά για την μόδα, για τις τάσεις, για το έτσι. Μόδα, τάση, αλλά και είναι το τέτοιο να πειράζει πιο πολύ και ο Πράτος της. Πιο πολύ είχε φάσει όταν του συγκρίνανε. Είχε πολύ πράγμα. Στα casting, λες. Στα casting. Εκεί ήταν το καλό. Εκεί γινόταν χαμός. Ακροαματικότητες του Φουλ τώρα μείνανε λίγες και τις δείχνει να ξεκατηνιάζονται. Δεν έχει πολύ, ξέρω εγώ, βγες με τα ρούχα να σε βαθμολογήσουν. Νομίζω ότι αυτό έχει ανεβάσει κιόλας και την τηλεθέαση, όπως είναι εδώ. Βέβαια, το άλλο μεγάλο θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα. Πιο πολύ τώρα, εμένα δεν μ' αρέσει. Καλά, ναι, και εμείς επειδή είμαστε άνθρωποι. Να βλέπω Λιάννα Παπαγεωργίου, έχω κάνει κι εγώ Τζακ Νόρις να λέει. Μπορεί να σου λέω, έχω κάνει κι εγώ, α πούμε, 4-4-2. Και ξέρω, α πούμε, έχω πέσει με το μάτο στην overlap. Δεν γίνεται αυτό. Μπορεί να με γουστάρω. Μπορεί να στο πει, α πούμε. Έχω κάνει και λίγο το λιμνιό, α πούμε. Το άλλο μεγάλο θέμα που αφορά τον κύριο Next Model, κυρίε και κύριοι, είναι η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Το πήγα έτσι λαού για να ανεβάσω. Δώσε με λίγο. Καταγγέλει πω την έκοψαν από τον Greece Next Top Model. Ναι, με το υποβρύχιο πήγε. Νομίζω ότι. Αν υπάρχει με το υποβρύχιο. Ναι, ότι έχουμε να κάνουμε με βαθιά πολιτικό ζήτημα στην παρούσα φάση. Διότι δεν μπορεί να κόβει, ας πούμε, έτσι. Εδώ βάλαμε στο Docs, πώς το λέει το άλλο, το Style Rocks, την κυρία Κόρφα. Πήγε, μείνε μέσα, ήταν να φύγει. Ναι, κανονικότητα. Συνεχίζει, μπορεί να φέρει και τίτλο. Πασχετικό τίτλο φέτος. Θα φωτίσουμε λευκό πύργο, να ξέρεις. Εννοείται. Αν ο ΠΑΟΚ δεν πάρει το κύπελο Ελλάδος, το οποίο είναι μέσα στην τετράδα, αν φέρει. Πώς τη λένε τώρα στο μικρό, δεν τη θυμάμαι, ας πούμε. Ούτε κι εγώ. Άμα με τη δείξει, δεν ξέρω κιόλα, αλλά πώς τη θυμάμαι. Δεσποινή τεν. Δεσποινής. Αν φέρει κάποιο τρόπαιο τηλεοπτικό, θα είναι και αυτό μέσα. Η 18χρονη, λέει, Κιάρα, εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου, έχετε να προσθεθεί στη λίστα των κοριτσιών που έχουν δυσαρεστηθεί επειδή κόπηκαν, λέει, από το δημοφιλές σόου και παραχώρησε μια συνέντευξη μιλώντας για τα όσα έζησε στην οντισιόν και εμφανίζεται αρκετά, λέει, εκνευρισμένη
που δεν είναι μέσα στο σπίτι. Γιατί, γιατί φαντάζομαι. Μήπως ήταν κανένα, με συγχωρείτε που με είδατε. Έτσι, όχι, όχι. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Τι βλέπει τα μάτια. Ναι, βέβαια. Άμα γκουγκλάρει εγγονιάκι Τσοχατζόπουλου θα. Θα πέσουν τα τσιμέντα, δεν μπορεί. Η Κιάρα λέει κόρη τη φωτογράφου Μαρία Μαρκέζη και του επιχειρηματία και γιου του πρώην υπουργού του Πασόκ, Αλέξανδρου Τσοχατζόπουλου, μίλησε στο Secret τον παραγωγό. Πήγα λέει γιατί με έκοψε, γιατί είχα λέει τατουάζ. Είχα δύο όχι από τον Μπράτη και την Ηλιάνα, την αγαπημένη, η οποία μου είπε ότι δεν κάνω και μοντέλο γιατί δεν έχω το σώμα ούτε το πρόσωπο. Έλα τώρα, είναι μια ωραία κοπέλα, αλλά μέχρι εκεί. Μήπως ξέρανε ότι ήταν ήγκονοι του Άκη. Μήπως ξέρανε, είχαν προηγούμενα. Ναι. Δεν τους διόρισε πουθενά κάπου τύπο Παπαδηλατίου ή τον Μπράτο. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα δημόσιο top model, ας πούμε, ήθελα, agency. Ναι. Κανονικότατα. Πουστάρω, ναι. Ένα δημόσιο Instagramάδικο. Όπου καλό. Κυρώνει, ας πούμε, με αιτήσεις, με τέτοιες, τα κέπνα. Γίνεται τα like αυτά, φέρε μας. Γενικότερα να είναι τα πράγματα έτσι. Ο Κλάος έχει το τάζ να πάει να παίξει μπάλα. Πω, καλά, προχθές στο γήπεδο υπάρχει ένα παλικάρι μπροστά μας εκεί στα εισιτήρια. Ίδιος ο Κλάος στο μπάσκετ. Ίδιος ο Κλάος. Μιλάμε, τον κοιτάω πόση ώρα και λέω. Ναι, επειδή φορούσε φούτερ και τέτοια, δεν μπορούσα να δω τα τατουάζ, ας πούμε. Θα μου πει, θα μπορούσα να τον γνωρίσω από το λαιμό, αν είχε το ρολόι. Ίδιος. Δεν είχε. Εντάξει, μέχρι. Φιλαράκι, κάνε λίγο το γιακά να δω. Και οι φίλοι του, ας πούμε, το φωνάζανε Κλάους. Κλάους, δώσε κανένα δεκάργο να πάρουμε εισιτήριο, ας πούμε, και τέτοια κανονικότατα. Ασύλληπτο λουκαλάκι. Και μια και πιάσαμε και τα τηλεοπτικά, δεν προλάβαμε χθες λόγω επειδή τη επικαιρότητα να σχολιάσουμε την πρεμιέρα, την οποία δεν την είδα βεβαίω του Ντέμι Νικολαίδη στο Open. Ακούω πάρα πολλά στα ράδια. Πολύ συζήτηση, πολύ κράξιμο από τον κόσμο για την εκπομπή. Γιατί δεν είπε αυτά για τον Ολυμπιακό, γιατί παίξανε τον Πάκο τόσο λίγο, γιατί πρόεδρε, το άλλο. Ναι, πρόεδρε. Τρία τέταρτα λέει Ολυμπιακό στην αρχή και 12 παρατέταρτο έπαιξε Πάοκ. Έπαιξε Πάοκ, ναι. Αυτά που δεν έχει καταλάβει ο κόσμο είναι ότι δεν είναι Πάοκ TV, είναι Έψιλον TV, είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα του Ιβάν Σαββίδη, η οποία δεν συνάδει και δεν συμβαδίζει μετά του Πάοκ. Εντάξει, φαντάζομαι δεν θα βγαίνουν και θα λένε ο Πάοκ, α πούμε. Δεν αξίζει να πάρει το πρωτάθλημα, σίγουρα δεν θα το ακούσουμε. Και τώρα λέει: ποιος την έζησε αυτή την εκπομπή, ο κύριος δημοσιογράφος ο έγκριτος, ο διευθυντής λέει. Ποιος? Ο Ζαγοράκης. Ο Ζαγοράκης την έστησε. Την έστησε όλη αυτή. Κάτσε. Επίσημα λόγια δηλαδή, δημοσίευμα. Για να το καταλάβω τώρα. Δηλαδή, πώς μπορεί ο Ζαγοράκης να έχει στήσει μια αθλητική εκπομπή. Με αυτού του τακονέτωρε, του παίκτε, αυτού του έφερε, του έκανε την ύξη, κατάλαβε. Του έκανε την ύξη μεσολάβηση. Δηλαδή, κατσουράνι, ρε αδερφέ, να βάλε λίγο. Ρε Ντέμι, να πούμε εκεί που τα παίζαμε. Ναι. Κατάλαβε. Μάλιστα. Ποιο του το ανέθεσε δηλαδή αυτόν τον ρόλο, ποιο είναι ο αρχιτέκτη τη εκπομπή. Ο έγκριτο κύριο δημοσιογράφο, να πούμε. Ποιο δημοσιογράφο. Ο κύριο διευθυντή. Ποιο διευθυντή. Ο κύριο διευθυντή μα εδώ. Α, εδώ, πε εδώ, να καταλάβω. Γιατί είναι ο κύριο δημοσιογράφο. Α, εντάξει, οκ. Υπάρχουν πολλοί έγκριτοι. Ο Νέρ σου λέει, ναι, ξέρω, Μάγκη Ζαγοράκη. Το είπε δηλαδή στον αέρα ο Ζαγοράκη. Ναι, τι και από τη στιγμή. Λόγω επειδή του Ζαγοράκη. Και όχι μόνο αυτό, υπήρχαν και. Πώς το λένε. Ναι. Επικροτώ δηλαδή, συμμερίζομαι την άποψη ότι και άλλοι είπαν, ναι, όντως είναι έτσι, ρε παιδί μου. Ο Ζαγοράκης μεσολάβησε λόγω παλιών γνωριμιών και τέτοια να έρθουν αυτοί στο πάλι να γίνει έτσι. Δεν μπορεί ο Ζαγοράκης να κάνει το σκηνοθέτη να τη στήσει. Λες να το βάλουμε μέσα, α πούμε, κανονικά. Ο Ζαγοράκης ήταν ευρωβουλευτής, δεν είναι, δεν ασχολείται με, είναι, με την ποσόστοση, α πούμε, με τα τεύτλα, πώς θα πάει η παραγωγή. Ναι, ναι, δεν ασχολείται με αυτό. Όχι. Δεν ασχολείται με δουλειά. Εντάξει, ευρωβουλευτής πληρώνει ευρωπαϊκό δημόσιο. Στο πάλι ήταν όλε οι σειρέ του εκεί πέρα. Ήταν παλιό. Εσύ δεν θα έπαιρνε, α πούμε, τι παλιέ σειρέ, δεν θα παίρνει φλαράκια σου άμα παρουσιαζόταν μια ευκαιρία. Άνετα, τι. Δεν θα βάζει του δικού σου έτσι μούχτι να πούμε με βίσμα και μέσα να βολευτούνε. Τότε τι. Μια χαρά, εντάξει, δεν ξέρω. Στην τελική όμω, άμα δεν μιλήσει ο Κατσουράνης και ο Ντέμις, ας πούμε, που είναι παίχτες με τεράστια καριέρα, διεθνείς παραστάσεις, ευρωπαϊκά παιχνίδια, πρωταθλητέ Ευρώπη, ποιο θα μπορέσει να μιλήσει. Είναι νομίζω καθήλυνα αρμόδιοι οι δικοί του. Και να σου πω και κάτι, βάλε ποιον Μπάουξη να βάλει εκεί στο πάνελ. Ναι, Μπάουξη. Κατσουράνης δεν είναι, δεν παίξει τον Μπάουκ. Μέσα, βάλ το μέσα. Ποιο να βάλει, τον Βρίζα. Ο Ντέμις ήταν κάποτε μεταγραφικό στόχο του Πάουκ. Εικάζεται και βάλουμε, η περιβόητη ιστορία που είχε πάει ο Σταύρος Σαράβης στον Εθνικό Αλεξανδρούπολη να παρακολουθήσει τον Ντέμι Νικολαίδη και έχει κάνει ένα τεράστιο μάτσο ο Βολτέζος και πήρε λέει το Βολτέζο. Απίστευτο. Λέει ο οστικός μύθος. Βέβαια ο ίδιος ο Σαράβης και η συναυτό λένε ότι είχαμε πάει όντως για το Βολτέζο και δεν θέλαμε να πάρουμε τον Ντέμι εκείνη την εποχή που μεταγράφηκε στον Απόλλων Αθηνών από τις κορυφαίες ιστορικές μεταγραφικές ιστορίες. Τι βραχαλίδες εκεί πέρα βρήκε. Να πάρει κάποιο παλέμαχο του Πάουκ δηλαδή λε. Εντάξει, παλέμαχο όμω να
μπορεί να πει. Να πάρει το κούδα να πούμε τι να πάρει. Ναι. Να πάρει το τουρσουνίδι. Το βρίζα. Το βρίζα να βάλει. Αλλά στην ΕΠΟ βρίζα. Δεν μπορεί να πάρει. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σου λέω. Μην κρινιάζουμε τώρα εκεί. Κάποιο να πάρει το γουχού. 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 Άμα μείνει χωρί παρουσιαστή, μπορεί να είναι ο αντικαταστάτη. Υπηρεσιακό παραδείγμα. Τον Παντελή Καφή. Γιατί θα πρέπει να πάρει κάποιον από του ποδοσφαιριστέ που συμμετείχαν στο ρόστο τη Εθνική του 2004 από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Η φάση είναι ότι είχαμε τα ραχουνήματα με το Δόνι, ρε παιδί μου. Λέει καλά, αυτό που στα δικαστήρια με το Δόνι χρωστάει λεφτά. Ναι, ο πρόεδρος και αυτά και τον έβγαλε εκεί. Εντάξει, παιδιά. Άλλο, είναι άλλο, άλλο το ένα. Δηλαδή τώρα, για να καταλάβουμε, α πούμε, έχουμε κάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δηλαδή, θα έρθει, τι να σου πω, θα έρθει ο Καραπαπάς, α πούμε, στο Μακεδονία Παλάς και θα τη ζητήσει διανυκτέρευση. Ναι. Δεν θα του τη δώσει, α πούμε, ο ξενοδοχειακός υπάλληλος, επειδή υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά πεπραγμένα. Όχι, είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Οπότε, μην μπερδεύεστε, παιδιά. Η έδρα του σταθμού είναι στην Αθήνα και απευθύνεται γενικά σε όλη την Ελλάδα. Αλλά άμα βάλεις τώρα πάνελ, πρέπει να παίξεις πρώτα Ολυμπιακό ΑΕΚ. Μεγάλα μεγέθη τώρα. Δεν μπορείς να. Να παίξεις ΠΑΟΚ, λες. Θα παίξεις είναι μεγάλα μεγέθη ο ΠΑΟΚ από την άλλη. Δεν είναι πρώτος όμως αυτό. Γι' αυτό διαμαρτύρω τη φίλη του ΠΑΟΚ. Είναι πρώτος στην βαθμολογία. Και οφείλεις, ας πούμε, να ξεκινάς με το. Ναι, εντάξει. Με την κατάταξη, ας πούμε. Εντάξει, άμα αρχίσεις τώρα, ας πούμε, στις εκλογές, πρώτη είναι η ΑΝΕΛ. Θα παίξεις ΑΝΕΛ. Αν είναι πρώτη, σημαίνει ότι έχουν το λαϊκό έρισμα. Έχουν το 3% φίλες, ας πούμε. Γενικά τα ψήφισμα. Οι εκλογές εκφράζονται, ας πούμε, με μεγέθη. Για να είναι πρώτη στις εκλογές σημαίνει ότι είναι περισσότερος κόσμος, άρα έχουν τη μεγαλύτερη εμπορική απήχηση. Δεν είναι. Μάλιστα. Ο πρώην είναι, λέει, ποδοσφαιριστής και εκλεκτούς καλεσμένους και η νέα αθλητική εκπομπή που έκανε πρεμιέρα στις 11 έως και την 1.30 είχε, λέει, 7% στο δυναμικό κοινό την ίδια στιγμή που το Open στο μέσο όρο της ημέρας συγκέντρωσε 8,3 στους τηλεθεατές 18 με 54. Η αθλητική Κυριακή, λέει, στην ΕΡΤ έφτασε, λέει, στο 9,5% στο δυναμικό κοινό από τις 10 ως τη 1,5. Δηλαδή είχε μεγαλύτερη θεαματικότητα η αθλητική Κυριακή από ότι η εκπομπή, η νέα αθλητική εκπομπή στο... Κοντά ήταν τα νούμερα. Ναι, εντάξει, αλλά δεν το βλέπω και πολύ ενθαρρυντικό με την έννοια ότι ήταν καινούρια, υπήρχε περιέργεια για τα ονόματα. Αλλά αθλητική Κυριακή γράφεις τώρα, για... Αλλά από την άλλη αντιλαμβάνομαι ότι και εικάζω ότι ίσως το ότι ξεκινάει στις 11 η ώρα αυτό είναι πάρα πολύ αποτρεπτικό για αρκετό κόσμο να την παρακολουθεί. Στις 10 η ώρα τώρα Κυριακή. Η αθλητική Κυριακή δεν ξεκινάει. 10, στις 10 ξεκινάει. Γι' αυτό δεν την βάζουν μαζί, για να μπορείς να δεις κιόλα. Να δεις. Εγώ φαντάζομαι ότι αν ήθελες να κοντράρεις την πραγματικότητα θα το βάζεις πάνω εκεί να. Δεν πας να κοντράρεις box να τους παίξεις αυτού τώρα, δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά νικητής, λέει, της βραδιάς ήταν το Ελλάδα έχει ταλέντο, να τελειώνουμε. Καλά, κλασικά. Ναι, με ποσοστό 18%. Ναι, όσοι ήταν το Open μου είπαν ότι ο νικητής βραδιάς ήταν ο Δόνης, είχε πάρα πολύ καλή ανάλυση. Και είναι καλό ξέρει να μιλάει. Με τον Άρο πολύ καλό. Βραχάλι είναι μέσα. Ναι, και εγώ δεν το παρακολούθησα. Θα το δούμε την και επόμενη. Και τσατίστηκα τα παοξάκια να πούμε. Γιατί ο Μπασινά είπε καλά, παίζει ο Άρης να πούμε. Έτσι. Βλαράκι, τι να το ζωβάζω. Ναι, ναι, άκουγα όλη την ημέρα έτσι, α πούμε, πέραν δεξιά και αριστερά γνώμε μέσα από τα αθλητικά ραδιόφωνα. Με κράξιμο ρε Ιβάν αυτό και τέτοια. Γιατί δεν είπε για τον Πάο. Για αυτό το πράγμα, επειδή έπαιξε πολύ αργά Πάο. Αυτό είναι το. Εντάξει, δεν είναι πάντω. Είναι ε TV. Δεν είναι Πάο. Α, μα ήταν θα έβαζε παρουσιαστή Γιώργο Μήνο τον έμπαινε από το κρατικό και τελειώσαμε. Αυτό είναι. Εγώ δεν πάω και τελειώσαμε. Όνειρο ζωή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ιδανικό πάνελ. Κανονικότατα. Είναι πολύ George Μήνο, ρε φίλε τώρα. Δηλαδή αυτό είναι το κλου. Αυτό περιμένει ο λαό. Ποιο δίνει ρεπορτάζ Πάο εκεί πέρα. Δεν το συνδέσει με ρεπορτέρ. Έχουμε και το δικό μα και το Γρηγόριο τον Ατρίδη στο έξω. Κάποιο θα υπάρχει μέσα. Και ο Μπασινά στον καλά. Εμεί το βάζουμε μουστάρδα να πούμε στο σάντουιτ και ο Μπασινά με λέει ότι. Ναι, ρε φίλε. Παίζει καλή μπάλα. Παίζει καλή μπάλα. Πού τον είδε τον Άρη ότι παίζει καλή μπάλα τώρα. Μέχρι τώρα ήταν λίγο. Είχε... Αρέσει, λέω, γενικά, τρόπος... γενικά α πούμε. Ναι. Εντάξει, ότι ανέβηκε. Είδε τώρα εκεί. Είδε φω και πήγε εκεί. Πήραμε δύο αποτελέσματα. Με τι ασχολείται ο Μπασινά, ασχολείται με την προπονητική. Το βλέπω από εδώ να έρχεται και αυτό. Λε καλά. Το βλέπω εγώ τώρα. Κούφιο κενό το βλέπω αυτό. Ή μήπω έριξε έτσι α πούμε άδεια για να πιάσει γεμάτα με γνώμονα το επικείμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη ότι σου λέει να του καλοπιάσουμε, να του κοιμήσουμε, να του κάνουμε, να του ράνουμε. Έτσι, να περάσει η αέρα σου. Είπε. Ο Παναθηναϊκός από εδώ μέσα. Ο Σάββας Παντελίδης είπε. Ναι. Κάτι. Λες. Δεν ξέρω τώρα. Εικάζω. Λοιπόν, χθες είχαμε και ένα ματσάκι για την Super League. Ολοκληρώθηκε με αυτό η 11η αγωνιστική ημέρα. Ο Πανιώνιος επικράτησε της Λαμίας με 1-0 με τέρμα που πέτυχε ο Μασούρας στο 80. Το έπαιζε κάτι άλλο, το είχε δώσει. Όχι, ρε, δεν ήθελα να κερδίσει. Γιατί ρε Πανιώναρ, 2-0 το έδωσε, 1-0 ήρθε. Εντάξει, αυτό εσύ 1-1 το έδωσε. Ναι, το είχε σχεί. Γιατί δεν ήρθε. Α, λόγω επειδή. Λόγω επειδή. Ήθελα λίγο το Πανιώνα να τον έχω πιο.
πιο πίσω, πιο χαμηλά. Δεν ήθελα να φτάσει στη βαθμολογία. Ναι, Μασούρας, ο οποίος βρίσκεται στα πάρα πολύ πάνω του και ακούγεται ότι θα μεταγραφεί στον Ολυμπιακό. Γενικότερα γουστάρουμε, αγαπάμε τον Μασούρα και ελπίζουμε αυτό το παιδί, γιατί είναι, παρακολουθεί το ποδόσφαιρο λίγο διαφορετικά από ότι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που εκφράζονται μετά σίγουρα πιστεύω και ήταν ένα καλό παιχνίδι. Και χρειάζεται και λίγο κοινωνική ευαισθησία μέσα σε αυτούς τους χώρους. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Δεν θέλει να κερδίσει ο Πανιόνιος, για ευνόητη δηλαδή, και θα τον καβαλήσει. Ναι, εντάξει, λογικό, λογικό είναι. Εννοείται. Για το Όπεν, Μήνος, να ολοκληρώσει τη συνέντευξη με τον Μπέρτη Λιβάρη. Κάτσε, για θύμιση λίγο. Θύμισε λίγο. Speak. Του λέει, speak. Τον κοιτάει ο άλλος εν τω μεταξύ, απαγορεύονταν να ξέρει ομάδα. Το Άγγελο Αναστασιάδη, άνθρωπος αγγλικά. Απαγορεύονται να δείτε. Και ήξερε μόνο ισπανικά. Ήταν το διαβόλου τα αγγλικά, ναι, ρε. Μεγάλη συνέντευξη επίσης. Παίζει ένα κορυφαίο βίντεο ΠΑΟΚ Απόλλων Καλαμαριάς, στο εκείνο το περιβόητο 1-2. Όπου πάει ο Μήνος να πάρει δηλώσεις από όλους τους παίκτες, δεν θέλει κανένας να μιλήσει από τον ΠΑΟΚ και πηγαίνει στον Κλέιτον και του λέει: ήταν ένας Γολγοθάς για τον Απόλλωνα, και του λέει αυτός: μίλα εύκολα. Μίλα εύκολα. Στον Μήνο. Πάντως, όταν βάζει διευθυντή τον Τζόνι Καλημέρη, ο οποίος ερχόταν δεύτερο στην εποχή που ήταν δύο τα κανάλια, τα ιδιωτικά, Μέγκα και Αντένα, εντάξει, είναι αναμενόμενο. Κοίταξε, ΠΑΟΚ είσαι, δεν θα βάλει έναν που ερχόταν δεύτερο. Θα πάρει και τον Βεζιρτζή, ξέρω εγώ, και τον Γιώργο του Συρίχο και όλη εκείνη την πάλε ποτέ ιστορική ομάδα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Από δεύτερος, τι διάρκεια έχει η εκπομπή αυτή? 11 με 1,5 από ό,τι είδα εδώ. Ναι. Το 11 δυσκολεύει πάρα πολύ. Ορίστε. Ο Βασίλης Τσάρτας, όχι, δεν είναι μέλος του πάνελ. Δεν ήταν. Θα την κάνουμε τα μεσονύχτια. Ναι, ο Βασίλης Τσάρτας θέλει μια εκπομπή μόνος του, φαντάζομαι. Αργός. Ναι, κανονικότατα. Απλά σε δίνει να το καταλάβεις κάπως καλύτερα. Έτσι. Να το εμπεδώσεις. Και μια δεύτερη και μια τρίτη σκέψη. Θυμίζει λίγο κινηματογραφική λέσχη αυτή. Μπακογιαννόπουλος εκεί. Μπακογιαννόπουλος κανονικά. Αν δεν κοιμόμασταν, βλέπαμε την ταινία. Έτσι, ακριβώς. Να σε καλά, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα. Ωπ, νάτος. Τελειώσαμε, εδώ είμαστε. Καλά ρε παιδιά, τι είναι εκεί πέρα, εφέμ ΠΑΟΚ είναι κάθε, γιατί, τι είπαμε κάθε για το... μέρα όλη την ώρα με τον ΠΑΟΚ έχει να κάνει. Πες μου εμείς τι είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Λίγο ήσυχο ρε παιδί. Πάλι διαμαρτύρεσαι, ρε παπίνο μου. Πες μου τι είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Όχι, θα μου πεις τι είπαμε για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είπαμε για το Open. Απ' όλα. Βγαίνει άλλος για τον ΠΑΟΚ. Μα αφού είναι ΠΑΟΚ ξύσου αυτός που βγαίνει, για να πούμε. Σταματήστε τον ΠΑΟΚ. Σταματήστε, τελειώσατε. Πες για τον Άρη. Δεν βαρέθηκα τι να μιλάτε. Πες να σε μιλάτε. Περιμένουμε εσένα να μας πεις. Καμιά συνταγή. Τι να σου πω, ρε. Θα μην πεις τώρα που πήρες την άδεια, την πρώτη άδεια, λέγε. Περιμένει ο κόσμος να μας πεις για την πρώτη άδεια που πήρες. Τι έγινε. Από το στρατό. Του στρατό. Ναι. Άδεια την έπαιρνα μόνος μου. Έτσι. Μ' αρέσει. Είναι σκληρός ράμπος. Πού μείναμε, στο Πετρίτσι? Είμαστε πολλές μέρες στο Πετρίτσι. 14ο μήνα θητείας μείναμε στην πρώτη άδεια. Μετά το Πετρίτσι τι έγινε? Γιατί... Ναι. Στο Πετρίτσι τι θα γίνει. Καθημέρα σιδηρόκαστρο ήμανε. Καθημέρα ήμανε σιδηρόκαστρο. Ό,τι έγινε στο Πετρίτσι θα μείνει στο Πετρίτσι. Ναι. Δεν μπορώ να τα πω όλα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί, κεραμαρίκα, σκουπίζει πίσω, ρε. Α, νόμιζα ότι μπορεί να μας έζησε. Πήγε από κάτω να φέρει, Γαρίδης πήγε να φέρει από κάτω. Ωμα, σήμερα θα έχει Γαρίδες. Με πιλάθη. Πιλάθη, Γαρίδα. Ναι. Πω. Ζαλίστηκα. Ναι, δεν κάνουμε, πρέπει να φάμε, γεια. Καλά, εντάξει. Να φάτε, γεια. Φαγητά και φαγητά πρέπει να φάμε. Δεν σε είπαμε, δεν με φάσει, αλλά μπορεί να φάσει ένα. Τι να σου πω. Ένα ρύζι λαπά μπορεί να φάσει όμω και. Ευχαριστώ πολύ. Καρίδα τώρα. Θα κλείσω. Είμαι Κινέζο, είμαι και θα φάω ρύζι. Ξέρω εγώ. Ρύζι θα φάσει. Σα αέρα δεν έχει ρύζι εκεί. Ποιο είναι. Στο προβατά, τι είναι στο προβατά. Βέβαια τώρα, σε παρακαλώ. Ρύζι, αλλά εμεί το κάναμε με Μπουλγκούρι. Μάλιστα. Αποφεύγει. Η Γαρίδα πιο ωραία γίνεται. Ναι. Αποφεύγει να μιλήσει όμως για το Πετρίτσι και για το Σιδηρόκαστρο και για τις Μετραπίδες. Ακούς, έχω και τουρσί. Δε... παιδιά γεμίστη. Ο κόσμος περιμένει να μάθει τη συνέχεια και δεν μας την αναφέρεις. Τι συνέχεια να μάθει, μωρέ. Δεν τα λέμε όλα. Έτσι, όταν γουστάρεις εσύ θα τα λέμε. Μάλιστα. Πιπεριά τουρσί, ε. Τι τουρσί. Ύστερα εγώ χθες
Ξέρεις το βράδυ άλλα έμαθα, Στέφανε. Κάτος. Ο κουμπάρος σου δεν ακούγεται καθόλου, τι γίνεται? Σκιάχτηκε, ήδη ο Αλέκος ότι μπήκε δυναμικά να πούμε και βάρισε χειρόφρονο, φοβήθηκε. Και έμαθα λουλούδια στη Λιανή εκεί πέρα. Τα είδες, ε? Τα άκουσα, δεν τα είδα. Το ίδιο είναι, τα άκουσες. Τα άκουσες. Μάλιστα. Καλά συμπληροφορήσανε, καλά συμπληροφορήσανε. Ναι. Να μας πάρει και Ραμαρίκα να μας πει πώς θα κάνει το ριζότο, είπαμε θα κάνει. Λογικά με γαρίδες, ναι, έτσι θα παίξει. Κάτι ριζότο θα παίξει, ναι, δεν γίνεται. Να μας πει, ναι, τι ακριβώς θα κάνει με τις, ναι, γαρίδες. Από πού πήγε να τις φέρει? Λογικά για να κάνει το πιλαφάκι θα βράσει τις γαρίδες και μέσα σε αυτό το σουρωμένο νεράκι θα βάλει το πιλαφάκι. Ναι. Εχθές σας έκανε και... Τίποτα. Καλά τα είπε χθες. Τα είπε. Εδώ πέρα, ναι. Καλά, εντάξει, δεν είναι τώρα πάμε και στη Σταυρούπολη. Εντάξει. Εκεί στο Βοτανικό Κήπο. Ναι, μα πάρε, δώσουμε 30 ευρώ να πάρουμε τα αερόπλανο να πάμε. Καλά, τι έγινε. Άμα έχει low cost μπορούμε low να πάμε, cost, μάλιστα. Να πάμε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσάω, αυτά. Εγώ σου βάλα εδώ και μουσική υπόκρουση Ράμπο. Ήμουνα έτοιμο σήμερα όλο αυτιά να μάθουμε τη συγκλονιστική συνέχεια από το Πετρίτσα, αλλά μάλλον κάπου εκεί σταματάνε τα πράγματα και χάνεται. Θα εμφανιστεί, ας πούμε, στο νούμερο 3. 10 years ago. Λοιπόν, εμείς θα οδηγηθούμε, κυρίες και κύριοι, σαν το 3 το Ράμπο, θα οδηγηθούμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του Λόγου Επειδή και με τηλεοπτική κριτική. Γενικότερα έχουν γίνει τα πάντα. Δεν σου έλεγα προχθές στο γήπεδο ότι, ναι, όλοι σχολιάζανε το τι γίνεται στο Open. Στο Open, ναι. Τις μεταγραφές, το έτσι. Θα πρέπει, στο τέλος θα αρχίσουν να λένε, ρε πρόεδρε, θα πρέπει να κάνεις ομάδα που θα κερδίζει και το Σουρού. Κανονικότατα. Επίσης, χθες διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο από φίλο της ΑΕΚ που λέει, θα πρέπει να κάνουμε ομάδα που θα κερδίζει και τον πρόεδρό μας. Δύσκολα. Καλά υποκαϊδεύεις. Εντάξει, αγανάκτησε. Αγανάκτησε. Από τι αγανάκτησε, δηλαδή? Αγανάκτησε, ρε φίλε. Μα δεν είδε ούτε μία μεταγραφή. Α, νόμιζε για τον πρόεδρο της Ένωσης ότι αγανάκτησε ο ίδιος ο Μελισσανίδης. Γιατί αγανάκτησε, όντως. Όχι, αγανάκτησε ο φίλαθλος. Προέβησε αυτές τις κινήσεις, σε καθαρίσεις, το έτσι, ότι εδώ θα πρέπει να πληρώνεται. Τώρα το επόμενο είναι να μπει. Να μπουν δασμοί, ποδοσφαιρικοί δασμοί μέσα. Α πούμε, θες να παίξει την ΑΕΚ. Πλέρωνε. Κανονικότατα. Αφού ο Μάνταλος ήταν υπέρ του Προέδρου, εντάξει, με το δίκιο του φυσικά, γιατί όταν πάτησε χιαστούς ξανά, ρε παιδί μου, του έκανα ανανέωση ο Πρόεδρος. Γιατί τι είπε υπέρ του Προέδρου, δηλαδή? Ναι, υπέρ, ρε παιδί μου, εντάξει, έχει δίκιο και πρέπει να παίξουμε καλύτερα και εμά και μου. Εντάξει, τι να παίξει. Εντάξει, τι να παίξει. Και τι να πει, Πρόεδρε, έχεις λάθος, αφεντικό. Τι να του πει, Πρόεδρε, είμαι ένα δεκάρι με τον Μπακασέτα και με έχεις κάνει εξτρέμ και τους δύο τόσο καιρό. Τι να κάνουμε. Αυγούμε εμείς, θα πούμε ότι 6 ώρα να πούμε που κάνουμε εκπομπή δεν θέλουμε. Να πούμε ότι είναι καλύτερη ώρα και ευχαριστούμε εδώ την διοίκηση του σταθμού που μας έχει αναθέσει αυτό το. Μα δεν είπα ότι δεν ξέρω έργο. Την μπάλα τα παιδιά Μπακασέτας και Μάνταλος. Απλά το θέμα στα εξτρέμ είναι ότι τα εξτρέμ πάντα γυρνάνε και μαρκάρουν και λίγο πίσω. Βοηθάνε. Εντάξει, αυτοί δεν έχουν την άμυνά τους πουθενά. Είναι σαν τον. Πώς έμπαιζε ο Γκάλης μπάσκετ. Ναι, στην άμυνα ήταν 4 πάντα. Μάλιστα. Απομυθοποίηση, κύριε και κύριοι του Νίκου Γκάλη. Ναι, αλλά του κοιτούσε μόνο που έμπαιζε ο Γκάλης άμυνα με τα μάτια, όλοι κοκομπλόκα. Βάζε 45 πόντους μέσο όρο. Τι να την κάνει την άμυνα? Τι να την κάνει? Δεν προλάβαινε να γυρίσει πάλι και την μπάλα τσουπ μέσα. Μα δεν υπήρχε ευνηδιασμό με τον Νίκο Γκάλη να κάνει αντίπαλη άμυνα. Βεβαίως. Δεν έπαιρνε rebound ποτέ. Από την πλάγια γραμμή επανέφερε την μπάλα. Σωστό. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τη μικρή μα διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, και προφητείες βεβαίως, γιατί έχουμε και Champions League σήμερα. Κορυφώνονται εδώ μεγάλες μάχες. Θα μελετήσουμε ομίλους, τέτοια πρωτιές ιστορίες. Και πιστεύω η κυρία Μαρίκα να πάρει λογικά. Θα κάνει παρέμβαση σίγουρα. Θέλουμε τώρα να μάθουμε οπωσδήποτε το τι συμβαίνει όσον αφορά τη σημερινή. Έχει να μας πάρει ο Δημήτρης από τη Βέρεια πολύ καιρό. Ναι, από εκεί που ήταν να τραγουδήσει. Είχε τάξει και Δευτέρα πήγαμε. Και ράπια, απαγγελίες, κυθοποιίες και τραγούδια και τίποτε. Και πάνε και οι μεζέδες, πάνε και. Τα μπραντζ δεν υπάρχουν μπραντζ εδώ. Και μας καταντήσανε. Ίσως είναι μεθυσμένος από την πρωτιά της ομάδας του Πάουκ. Κάτι γίνεται. Ναι, όσο ο Πάουκ δεν πήγαινε καλά, μια χαρά έβγαινε. Τώρα. Και πήγαινε στα καφενεία. Τώρα πάει ο καλά, κάθεται στο σπίτι σου. Λέει Γάλλη, μην γίνει τίποτα και χάσουμε το πρωτάθλημα. Πρέπει να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή στη δεύτερη μας ώρα. Συντροφιά μας πάντα οι σημαίες Ψωμιάδη, σημαίες Ομάδων και Κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανείου. Εύρε. Λέμε το χορηγό. Εκτυπώσεις επανείου, λογότυπα επιχειρήσεων. Banner, street flags, beach flags στη Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0-532-000. Και όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, από το πουθενά μπήκε μέσα να πάρει όλη την πλευρά μόνος του. Ο ποιος, ο μαγευτικός.
Παφούλια! Ωχ, αγόρε μου, τι έγινε. Ζήκε ένας λιμιός, κουτσοάλογο. Έτσι, έτσι. Κουτσοάλογο. Μη, σιγά. Τα γαρουμούσκαρο. Εδώ να μας κάνεις, να μας κολλήσεις, ε, αρρωστία. Όχι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χαιρέτησε το λαό σου τώρα. Δεν ακούγεται καλά. Μια χαρά, θα σε δώσω εγώ εδώ να ακούγεσαι καλά. Εντάξει, μια χαρά. Δεν με ακούς καλά. Εσύ μιλά, ακούγεσαι περίφημα. Μίλα εσύ και εντάξει, όλα θα τα βρούμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Το μικρόφωνο δεν τρώγεται. Ναι. Υπόψη, ναι. Ναι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Το είπαμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Ακούστε, να καταλάβετε. Να κατευθείαν, μπαίνει στο ψητό. Ναι. Κύριε Μπάμπη, παρακαλώ. Ναι, ναι. Μας ακούνε και Αθήνα ή μόνο στην Ελλάδα? Παντού μας ακούνε, σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Στα κέντρα των αποφάσεων μας ακούνε. Ακούστε, στα υπουργεία μέσα, αύριο... στις γενικές γραμματείες. Από αύριο τι? Θα έχουμε στάση εργασία. Μάλιστα, ναι. Ναι. Από τις 5 μέχρι τις 9 και από τις 9 και μετά αρχινάνε τα λεωφορεία να λειτουργούν. Εντάξει, ρε Μπάμπη Τσαμτσίκα, έγινε. Και 11 η ώρα όλη τη συγκέντρωση, την Κλαθμόνο. Γιατί στην Κλαθμόνο, ρε? Εδώ δεν έχει συνδικαλιστέ. Εδώ δεν έχει συγκεντρώσει, στην Κλαθμόνο θα πάμε. Εσύ οι συνδικαλιστέ γίνατε? Όχι, εδώ δεν ξέρω άμα έχει συγκεντρώσει. Μπορεί να έχει. Μ' αρέσει που μα ενημερώνει, α πούμε, θα μα πει για την κίνηση στην Κατεχάκη, γενικότερα για την κίνηση στι καριέ, για οτιδήποτε. Ήρθε εδώ να βγάλει ένα διάγγελμα. Νομίζω, φαντάζομαι. Τελευταία μέρα σήμερα. Τελευταία μέρα. Κάθε φορά τελευταία μέρα είναι. Και κάθε φορά εδώ είσαι. Με έρχεσαι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ναι, ναι. Έχεις παρατηρήσει ότι Δευτέρα, Παρασκευή. Λελέ είναι. Ναι. Αλλού σου λέει το ένα Δευτέρα ποιο ξυπνάει, Παρασκευή φεύγει. 15 αύριο, και... αύριο τα επιδόματα λέει παίρνουν. Γι' αυτό έσχασε. Να το. Τελευταία μέρα. Δευτέρα, Τρίτη ενδιάμεσα σου λέει κάπω πρέπει να γεμίσει τον χρόνο μου. Θα έρθω στο Λίπερο. Πάλι τελευταία μέρα. Αύριο επιδόματα έχει. Λένε, λένε για αύριο βράδυ αρχινάνε τα επιδόματα. Προσοχή του ηλικιωμένου. Μάλιστα, προσοχή του ηλικιωμένου. Ναι, εσύ δεν έχει. Προσοχή του απαταιώνε και του. Ναι, εσύ όμω θα το τσεπώσει το επιδοματάκι. Πού εγκαταλέγει. Και έχουμε ξενοδοχεία. Εκεί μετά, ναι, εκεί που σου είπα, δύο μέρες. Δύο μέρες. Τώρα γιατί ήρθες κουρασμένος, έσκαβες, γιατί ήρθες κουρασμένος. Ήμουνα σε ένα ίντερνετ καφέ. Πολύ κούραση έπεσε. Πάλι το πληκτρολόγιο, κάτσε να πάρουμε τη γραμμή και θα μας πεις τι ακριβώς συνέβη από τη συγκλονιστική σου ημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, αγόρι μου, πού είσαι, πού είσαι. Τι έπαθες, εδώ, να σε βοηθήσουμε. Κρύωσες, πω. Δώσε λίγο το τηλέφωνο στον Πάπη. Εδώ, σ' ακούει ο Πάφη. Περαστικά σου. Νάτος. Πάπη, ο Δημήτρης είμαι. Ο Δημήτρης είναι. Ποιος είναι ο Δημήτρης? Ε, ο Δημήτρης, από τη Βέρεια. Γεια σου, Δημήτρη. Θέλει τραγουδάκι. Τραγουδάκι. Γεια σου, γίγαντα των εθέρων. Γίγαντα των εθέρων. Να σου βάλουμε ένα τραγούδι. Ναι, ναι, να σου αφιερώσουμε. Να σε ακούσει, γιατί η φωνή του ήταν να τραγουδήσει τώρα αυτές τις προηγούμενες μέρες μαζί. Είδαμε σε εβδομάδα να βγω live. Ναι, πειράζει. Όχι, αυτά πρέπει, η φωνή μας είναι το εργαλείο μας και πρέπει να το προσέχουμε. Ναι, γι' αυτό φέραμε τον Μπάφη, αντικαταστάτη. Τι θα παίξεις? Τι θα παίξεις? Πρέπει να αποφασίσω 2-3 λεπτάκια για να δω τι τραγούδι. Ναι, δώσ' το. Τι τραγούδι του αρέσει? Να μπει μέσα στη δισκοθήκη του και να... Σπύρος Ζαγοραίο. Όλο Ζαγοραίο λέμε. Πες κάτι άλλο. Όλο Ζαγοραίο λέμε. Να μου να το σεντονάκι. Στο δικό σου κρεβατάκι. Όχι. Εγώ σκέφτηκα να σου αφιερώσω. Για το σεντονάκι. Ναι. Ακούει. Ακούει. Είναι όλο αυτιά. Εγώ ακούω. Εσύ με ακούς? Ακούει. Άκου να σου αφιερώσουμε, επειδή είσαι το καλύτερο παιδί από τη Βέρεια, έχω και εγώ ένα φιλαράκι Βέρεια. Ποιο να? Το Βαγγέλη, το Γαρούφα. Και είναι εκεί το κέντρο, γιατρός είναι. Τι ονοματάρα, εδώ μπορούσε να εμφανίζεται. Ναι, είναι Αγιορείτης. Τι Αγιορείτης? Γιατρός που πηγαίνει κεντρογία. Τι γιατρός είναι? Παθολόγος. Παθολόγος. Τι Αγιοχνίτης. Να πας εκεί για τη φωνούλα σου και θα πεις ήρθα από τον Μπάφη, φίλε μου Δημήτρη. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Σε φιλούμε. Τα μεγάλα πνεύματα. Τι δεν ακούγεται, ρε? Ακούγεται, ρε. Λίγο παράσιτα κάνει. Τι παράσιτα, μωρέ. Για βάλτε το λίγο σε άλλη τρύπα το βυσματάκι, Στέφανε. Μήπως και φτιάξουν. Μήπως και ακούγεται, ναι, κανονικότατα. Έρχονται εδώ πέρα και οι πριμαντούνες θέλουν να ακούγονται τα πάντα, α πούμε. Τώρα είσαι καλά. Ένα, δύο. Σ' ακούς? Μια χαρά εσύ. Τραγουδάκι επελέξαμε. Να τραγουδήσουμε. Ναι. Το σταθμό του Μονάχου. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ. Μ' αρέσει. Τον Παπάζογλου, βέβαια. Τον Παπάζογλου, γεράδι. Είσαι ποιοτικός. Αφού πάρουμε τη γραμμούλα, θα τραγουδήσω με. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Πάφη. Θα ήθελα την Άγια Νύχτα. Ακόμη δεν πήγαμε τα κάλατα να πούμε. Ακόμα δεν πήγαμε τα κάλατα. Όχι, όχι, μα κάτσε που έχουμε σπάσει τις 30 μέρες. Πόσο έχουμε, 27, ναι, όντως. Μπορούμε να το πούμε και αυτό.
Θα το πούμε. Θα ναι, το πούμε. Λοιπόν, σε ναι. εκείνα την Άγια Νύχτα πάθω. Γεια. Θα το πείτε. Παιδιά, δεν. Εμείς θα τα λέμε. Προσμένο. Τι γελάς, δεν ρε. Το ξέρω απ' έξω. Τι να το απ' έξω, δεν το ξέρω. Άμα τα κάνα εκεί που μένουν οι νεκροί και όλα αυτά, μια χαρά τα ξέρεις. Είσαι center force στο Άγιο Όρος και τα ξέρεις. Εγώ ξέρω ένα τραγούδι πάρα πολύ. Ρίχτω. Ο Κιθάνος πέθανε. Ανάθεμα της γρουσούς. Τα σκυλιά τα μαύρα. Έφερε με τον Κιρθάνο και με τον Πέδα. Τι Άγια Νύχτα, τους πέθανε όλους. Για Πάσχα μας ήρθες εδώ, Μεγάλη Παρασκευή, επιτάφιο. Πώς δεν είναι, μωρέ, σε 28 μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Το έχεις πάρει χαμπάρι. Ακούστε τώρα προσεκτικά. Προσεκτικά όλοι, ναι. Άκουσα μια ανακοίνωση από κάποιους. Ναι. Μπορεί να κάνουν αίτηση για να πάρουν κάποια χρήματα που δικαιούνται. Μάλιστα, πολύ κατώ το μυστικό. 450 με 500 ευρώ. Ποιος, εμείς μπορούμε, ποιος θα την κάνει αυτή την αίτηση, βοήθησέ μας. Τώρα περιμένω να πάω να μιλήσω με τον, με τον αδερφό μου, να δω άμα μπορεί να τα δικαιούμαι εγώ να τα πάρω. Και αυτό θα το πάρει. Πάρει τον αδερφό τον... πρώτη του μήνα αρχινάμε τις αιτήσεις. Τι θα πας να δεν το καταλάβατε. Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Μάλιστα, μας βοηθήσεις όμως, θα μας πεις πώς πρέπει να κάνουμε αίτηση ή δεν μας τα πεις για να τα πάρεις όλα εσύ. Μη σε νοιάζει. Μη σε νοιάζει, θα με ρυμνήσεις. Χρειάζεται μια φορολογική δήλωση που κάνει μηδέν φορολογική δήλωση. Να μην έχεις μηδενική φορολογική δήλωση, ναι, ένα το κρατουμένο. Εσύ πώς έχεις μηδέν εισόδημα, αφού παίρνεις επιδόματα. Χρειάζεται ταυτότητα. Ταυτότητα, εσύ παίρνεις άλλα επιδόματα, πώς γίνεται να έχεις μηδέν στη φορολογική δήλωση. Δεν φορολογούνται αυτά. Δεν έχεις σπίτι. Με μπλοκάκι δουλεύεις όταν πάει να παίρνεις από το παμάτι. Άκου φαλάκρε καφατζή, άκου. Για πες με σιρέ. Κάτσε να πάρουμε τη γραμμή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μιαου. Όπα. Μιαου. Η γατούλα, η γατούλα. Πες τραγούδι. Μιαου, βρε γατούλα. Αρχίζει και παίρνει διαστάσεις τριάμου σιγά σιγά η εκπομπή. Κανονικότερα ψιτ ψιτ. Λοιπόν, θέλει ταυτότητα, τι άλλο θέλει. Πιο πολύ φορολογική δήλωση. Πιο πολύ φορολογική δήλωση, λιγότερο ταυτότητα. Εντάξει, οκ. Μέσο θέλει μέσο. Και πρέπει να... Όχι, δεν θέλει μέσο. Μια χαρά που υπογραφεί από παπά της συνορίας. Όχι, καμιά σχέση με τον παπά. Παπάς δηλαδή. Απλά αυτοί που έχουν άτομα με ικανότητα, με αναπηρία, δικαιούνται να το πάρουν. Μάλιστα. Ωραία, θα ψαχτεί ο κόσμος. Ευχαριστούμε, μας ενημερώνεις. Δεν μου χθες κουράστηκες επειδή σου στο ίντερνετ καφέ. Τι έγινε εκεί στο ίντερνετ καφέ και κουράστηκες, σε βγάλανε. Όπως μπαίνουμε μέσα, δεξιά. Και όπως βγαίνουμε αριστερά δηλαδή. Με λίγο. Λογικό. Εκεί δεν καπνίζουν. Ακούστε τώρα τι γίνεται το θέμα. Ναι, θέμα έχουμε. Τους άλλους υπολογιστές μέσα, ναι. Η τουαλέτα είναι του θέμα, το τέρμα του Θεού, κάτω, ναι. Πολύ μακριά. Πού σε πήγαν στο τέρμα του Θεού, μάλιστα. Και πάνω καπνίζουνε. Ωραία. Και εμένα μου λένε, ναι. Δεν επιτρέπει το τσιγάρο. Καλά και σε είπανε. Κόσμο. Ναι, ναι. Τι κόσμο. Ναι. 20 ώρες κάθονται ο κόσμο και καπνίζουν πάνω και βλέπουν παιχνίδια. Ναι, μόνο εσύ. Της Παναγίας, ναι, έτσι, ναι, τι πράγματα είναι αυτά. Πού είναι το πρόβλημα μας τώρα, πού είναι το πρόβλημα. Δεν τον αφήνει να καπνίζει. Φτιάχνουν πίτσα, καλή. Μου είπανε. Έχει πίτσα. Έχει χάμπουγε. Χάμπουγε, ναι. Α, φαΐ, ναι. Φαΐ, ναι. Τα φαγές. Μακαρονάδα, όχι, όχι. Τίποτα δεν έφαγες. Δεν επιτρέπετε τον υπολογιστή, εγώ δεν ξαναπηγαίνω εκεί. Δεν ξαναπηγαίνεις εδώ, καταγγέλνουμε, θα σου βρούμε ένα άλλο ίντερνετ καφέ. Στο Ρετζίκι πάω. Στο Ρετζίκι ανεβαίνεις πάνω. Το ίδιο ίντερνετ καφέ είναι αλύσιδε καταστημάτων. Το μπάρτι. Μην πεις όνομα, δεν θα πεις όνομα τώρα. Είναι ίντερνετ καφέ και κάνει φαΐ, πίτσες και τέτοια. Τώρα που είναι, δεν σε δώσε ένα φάς δηλαδή. Όχι, το Ρετζίκι φτιάχνει μόνο χάμπουγκε, πατάτες κανονικές. Ναι. Έχει σάντουιτς ζεστό. Α, ωραία. Έχει κλαφ σάντουιτς με πατάτες τηγανιτές. Εμένα μου άνοιξε την όρεξη κανονικότατα τώρα από αφούλες, έτσι πως θα περιγράψεις. Δεν σου κάνω καθόλου πλάκα. Γιατί να μου κάνεις πλάκα εξάλλου, ναι. Και τι ταινία είδες, θα μας περιγράψεις. Είδα κάτι τρία τρομακτικά. Τρία τρομακτικά, ναι. Ήταν ένας, Παρασκευή και 13. Μάλιστα, ήταν ένας που κάποιοι δύο νεαροί σε σκάψαν τον τάφο. Το λάκκο του δηλαδή. Τζέρσι, του Τζέισον. Του Τζέισον, αυτό με το πριόνι δηλαδή. Τον σχιζοφρενή. Με πριόνι, με μαχαίρι ήταν. Μάλιστα, άλλη ταινία. Άλλη ταινία, μάλιστα. Ο Τζέισον. Ο Τζέικοπ σήμερα. Γιορτάζει ο Τζέισον. Με την άσπρη μάσκα την. Ναι, ήταν χωρίς κάτι ανατριχίλα το πρόσωπό του. Και του σκάψαν το λάκκο δηλαδή. Όλα βγήκε αυτό και του εξολόθρευσε, να φανταστώ. Το τέλο έζησε. Έζησε ο Τζέισον. Όχι ο Τζέισον. Ναι, το μαχαίρι. Ναι.
Σκοτώσατε τον Τζέισον. Α, του βάλανε φωτιά. Δεν θα έχει συνέχεια δηλαδή, ναι. Θες να πεις, Παρασκευή και 13, τόσο που έχουν βγει. Όχι, να φαντάσου. Ολόκληρο ημερολόγιο είναι. Τον κάρφωσε το νεαρό που το σέσκαψε το Τζέισον, ναι. Για να βρει το πτώμα. Ναι. Μάλιστα. Και ζωντάνεψε από μέσα. Άλλη ταινία, δεν μ' αρέσει αυτή. Πάμε, ζάπινγκ παρακάτω. Άλλη ταινία. Άλλη ταινία. Ήταν μια ταινία τρόμου. Σαββάτο και 14. Ψυχοσάββατο. Μισό λεπτό να μιλάω. Με το φλόγα στον Παφούλια. Είναι μια ταινία που ζούσε με τον πατέρα του και ο γιος ήταν παραμορφωμένο τέρας. Ναι. Τον κάψανε ζωντανό. Και αυτόν. Ναι. Ναι, ήταν ταινία άλλη. Ναι, άλλη ταινία και αυτόν τον κάψαν και άλλοι πήγαν στην κηδεία του. Μάλιστα. Όχι, μου άρεσε την κηδεία του. Δεν το φάγανε, τι. Μετά ήθελε να πάρει εκδίκηση. Ο Καμένο. Ναι, ο Πάνο. Βρέθηκε ένα μάγο. Και έγινε υπουργό, α πούμε, γι' αυτό. Ιάπωνα. Μάγο Ιάπωνα. Ναι. Μάγο Ιάπωνα. Ναι. Ταινία δεν είναι αληθινή. Μάγο έχει δει μαύρο Κινέζο ποτέ. Ηθοποιοί είναι αυτά, δεν είναι τώρα. Ακούστε, ναι. Και είναι, ναι. Και άλλοι 4-5. Ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, ναι. Ένας παππούς και ένας παπάς. Μεταφερθήκαμε, ναι. Με ένα λεωφορείο, το Βάλτο. Εκεί το Βάλτο που είναι, ναι. Ξέρει, έξω εκεί, στη Χαλάστρα είχα την Βάλτο. Ναι, εκεί, ναι. Ήταν σε ένα σπίτι στοιχειωμένο. Να, και ναι. Τη γιαγιά τη άνοιξε όλο το στόμα και έβγαλε όλα τα δόντια. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μας πάμε παρακάτω, ζάπινγκ. Αυτό εδώ μέσα σκέψεις. Και τρίτη ταινία, μόνο θρίλερ βλέπεις. Δες χαρά, λες και έχεις δει να πούμε. Έχω δει το Ημένη και δεν. Πολύ ωραία σειρά. Πολύ ωραία σειρά. Έτσι, μεν και δεν. Άκου. Ναι, ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι που πήγαινε στην Δερκάφη για να δεις μεν και δεν. Επειδή είναι από την Περία, θέλω να το αφιερώσω. Ναι, βεβαίως, δεν μας το είπες τόση ώρα, μας το κρατάς εδώ. Του Θωμά το μαγαζί. Του Θωμά το μαγαζί, μάλιστα, εντάξει. Να στο βάλουμε να το ακούσουμε. Είναι όλα μαύρα, με τον Παπαϊωάννα. Είναι όλα μαύρα, μ' αρέσει περισσότερο γιατί εκφράζει εδώ την εκπομπή μας περισσότερα. Κάτσε στο βάλω εδώ, θέλουμε και μουσική υπόκρουση δηλαδή. Ναι, λίγο να το αφιερώσουμε γιατί σαν τον καζάκι. Τόσε ώρε που ταινία, τι έφαγε εκεί. Τίποτα. Τίποτα είναι δεν όλα μαύρα. Είναι όλα μαύρα, δεν λες τίποτα να πούμε. Θα κάνει και εδώ και σαν να το τραγουδήσουμε αυτό, αφιερώνω για τη Βέρεια. Για τη Βέρεια, κυρίες και κύριοι, ένα πάρα πολύ ωραίο χάρουμενο πρωινό τραγούδι. Πάμε τα. Ξέρεις όμως κουπλέθη, σε θέλω, ναι. Αλλά, περίμενε, μπαίνεις. Το αρέσεις. Σαν η καρδιά πονάει. Νέος Καζατζίδης, κυρίες και κύριοι, Παφούλιας. Αφού τους έχασα και το ξαναβρά. Είναι όλα μαύρα. Είναι όλα μαύρα. Αφού που σε χάσα και πια δεν σε. Ωχ, Παναγιά μου, Παναγιά, πρωί-πρωί είναι όλα μαύρα. Τι να κάνεις το πόξι, συνέχισε. Ωχ, τι να συνεχίσει εδώ όλα μαύρα. Ρέγγε, ρέγγε μας έβαλες να ακούσουμε. Επειδή του Θωμά το μαγαζί το ξέρω περισσότερο καλά από αυτό. Να, περισσότερο καλά, μάλιστα. Βάζεις στοίχημα να το πω. Τι στοίχημα θα βάλουμε, δεν θέλω να βάλω στοίχημα. Στοίχημα, το ένα καφεδάκι απέξω. Άσε μας μωρέ, ναι, ναι, καφεδάκι σε κάνω και καφέ, μάλιστα. Θα τραγουδήσει και Σκόρπιο. Καλά, ξένο θα μας πεις καμιά μέρα. Καμιά μέρα άμα έρθω. Τώρα, γιατί τώρα που είσαι. Τώρα τελευταία μέρα είναι. Ναι, του τελευταία. Σωμάτο μαγαζί. Λες να το φανταζόμαστε και να μην υπάρξει. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει Παφούλια στην πραγματικότητα. Αφού είναι παπάς μεγάλος. Είναι δικιά μας ψευδέστηση. Νομίζουμε παπά. Ότι σε βλέπουμε. Να το ο Θωμάς, το ξέρεις καλύτερα αυτό. Είσαι έτοιμος. Μισή ώρα εισαγωγή μας έχει. Κάτσε το προσπεράσουμε λίγο. Είτε έτοιμος να μπεις, πάρε βαθιά ανάσα, να σε κουρδίσουμε. Ντο μινόρε λοιπόν, η συγχορδία, πες. Έλα απόψε του χαναλιά. Βαρύ, βαρύ το νος. Τι να τα πιούμε όλα μαζί. Ήδες και στοίχημα, πάει ο καφές. Που μας έλεγε ότι ναι, όντως. Παπάς. Δεν μας έλεγε ότι το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Να το, να το. Να κορέψου τσίφτεται. Τα έκανε ως όλα μαντάρα μαύρα. Έλα τραγούδα, άιντε. Αν με ρακώθεις πολύ κι ας αρέσει το βιολί. Αν μου πεις αυτό το στίχο, σε κερνώ ότι θέλεις τι λέει. Αυτό το στίχο με βιολί. Με τη γιονίσα του ρομπού.
Σαν πιανού. Παιδιά, το χαμηλώνετε. Το χαμηλώνετε. Σαν ποιου, με βιολί σαν. Σαν τουροβιόλι. Δεν είναι, είναι βιολί σαν τουροβιόλι. Δεν είναι σαν τουροβιόλι όπως νομίζει όλος ο κόσμος. Όχι, όχι, όχι. Είναι το σαν τουροβιόλι. Δηλαδή σαν τούρι και βιολί. Σαν το ήξερε, το ήξερε ο φίλος μας ο Παφούλιας και θα σε κεράσω καφεδάκι. Μόλις επιστρέψουμε εδώ μετά τις μουσικές. Καλά, εντάξει. Τώρα. Θα αποχαιρετήσει το κοινό σου γιατί θα πάμε σε διαλυματάκι σιγά σιγά. Ο καφές ήταν παπάς τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία στιγμή που μπορείτε να επικοινωνήσετε, να αφιερώσετε και τραγούδια. Έτσι μ' αρέσει. Ο Μπάμπης είναι διαθέσιμο μέχρι τις 8 παρά. Ναι. Εδώ και προσωπικά. Ακούστε. Ναι, ακούστε ήδη. Αύριο είπαμε, πληρώνονται οι συνταξιούχοι προσοχή στους απατεώνες. Ναι, παρακάτω. Παρακάτω. Και παρακάτω να όποιος πάει δικαιωμένο να συνοδεύεται από ένα εγγονός ή από ένα γιο που... Ναι. Ή από ένα γεγονός. Όχι, για να προσέχουν τους... Ναι, να προσέχουν. Μήπως οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να προστατευτούν από τους εγγονούς τους που θα πάνε να τους ψηρίσουν, Πόπο, θα γκρεμίσει όλα. Ρε, θα γκρεμίσει την κονσόλα, κοκκίνησε όλα. Έλα απόψε το Θωμά. Θα τα πιούμε όλοι μαζί. Χάος, χάος κύριε και κύριοι. Λίμπερο 107,4. Ο Παφούλια σας αποχαιρετάει. Τελευταία μέρα για αυτήν την. Η επόμενη μποροπαλίγερη αύριο συνεχίζει. Αύριο δεν θα έρθει, σίγουρα θα έρθει. Όχι, αύριο δεν μπορείτε να έρθετε γιατί δεν έχει λεωφορεία. Τι έχει απέναν καβά. Αύριο θα έρθετε ή να πας εσύ να τον πάρει με τη μέρα. Δεν θα έρθουμε, δεν θα έρθουμε. Δεν θα έρθουμε. Δεν θα έρθουμε. Δεν θα είναι κανείς εδώ. Δεν θα είναι κανείς εδώ. Δεν θα είναι, απεργία έχει αύριο. Έλα, δεν θα είναι κανένας εδώ. Ωραία, εγώ έρχομαι και αυτοί λείπουνε. Εντάξει, να κεράσω και ένα φραπεδάκι μέτριο και όποιο θέλει κερασμένο το καφέ από... Τελείωσε. Από τον Πάφη. Από τη Βέρεια, πώς λέγεται το Δημήτρης, όνομα του? Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη, όποτε να έρθεις εδώ να ζητήσεις τον Μπάμπη, κερασμένο τον καφέ, κερασμένη η τυρόπτε, κερασμένο το... Πες τα αυτά. Και τα λουλούδια που θα ρίξουμε στην πίστα. Πως λέει κερασμένα από μένα τα ποτά και κερασμένα και από σένα τα ποτά, και... κερασμένα από μένα το μετά. Λέει ο μεγάλος τύπος. Άλλοι εχθές που μάλωσαμε, με είπες αλήτης. Μου είπες μάζεψα, δεν σε θέλω, φεύγω από το σπίτι, το ξέρεις. Ποιο είναι αυτό, φεύγω από το σπίτι για να κάνει και με καταληξή με το αλήτης. Μάλιστα, λοιπόν, διαλυματάκι κυρίες και κύριοι εδώ με τον εκλεκτό μας τραγουδοποιό, το φίλο μας τον Πάφη, που μας είπε ταινίες, μας είπε ενημέρωση οικονομική. Τραγουδήσαμε όλα καταιγιστικά μέσα σε ένα 20 λεπτό, έκανε τα πάντα. Μπήκε και ανέτρεψε πλήρως τη ροή του παιχνιδιού. Ενημέρωση για την πληρωμή που είπαμε. Σαν νέος Γιουνιές. Μπήκε, α πούμε, στις καθυστερήσεις και τα βάλες όλα μέσα. Να μην έτοιμος, έτοιμος είναι. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Και καλημερίζουμε τον κόσμο που προστίθεται στην παρέα μας για το φινάλε, τον ντεμαράζ, τον κατηγισμό του λόγο επειδή. Δεύτερη μας ώρα με τις σημαίες Ψωμιάδη, σημαίες Ομάδων και Κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, Banner Street Flags και Beach Flags στη Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Αποχαιρετήσαμε τον φίλο μας τον Πάφη, ήρθε και τα έκανε όλα μαντάρα, έκλεισε και δωμάτια στα ξενοδοχεία, μια χαρά. Ζωάρα κάνει. Δεν το βάλαμε να μας δώσει και κανένα προγνωστικό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Άμα περιμέναμε από εμάς, νομίζω τα πράγματα θα ήταν λίγο δύσκολα. Θα τα βρούμε όλα τώρα. Θα τα βρούμε. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προφητείς, γιατί σήμερα ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Εβδομαδούλα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Η ΑΕΚ αγωνίζεται σήμερα απέναντι στον Άγιαξ, υποδέχεται τον Άγιαξ στις 8 παρα 5. Και την Πέμπτη φυσικά είναι τα πάρα πολύ σπουδαία παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ νομίζω λίγο περισσότερο στην Τζέλσι. 10 δεν είναι αυτό το μάτς. 10, 10. 8 είναι Ολυμπιακός. 10, 8 Ολυμπιακός. Τιμένη στις τηλεοράσεις. Ωραία μάτσα. Μια χαρά. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Μίλαν. Μίλαν, κάτσε να δω. Ή την άλλη, την Πέτης. Με την Πέτης λες να παίζει. Θέλω να δω τώρα. Έχω με την Τσάουζ Λίκο μπροστά. Ναι. Παίζει με την Πέτης γιατί νομίζω με την Μίλαν. Παίζει με τη Μίλαν, τον ΠΑΟΚ παίζει με την Μπάτε Μπορισόφα. Είναι χρήσιμο παιχνιδάκι. Συνδυασμένα, αλλά θα τα δούμε αυτά και τις υπόλοιπες ημέρες. Νομίζω ότι και οι περισσότεροι οπαδοί του ΠΑΟΚ σιγά σιγά θα αρχίσουν να αναχωρούν για το Λονδίνο. Πέμπτη θα τα πούμε αυτά. Ναι, θα πάνε πάρα πολύ και χωρίς εισιτήριο. Ναι. Από ό,τι γνωρίζω. Γιατί, έτσι. Γιατί σου λέει κάτι θα βρούμε έξω από το γήπεδο της Τσέλσι. Ο οπαδοί της Τσέλσι φαντάζομαι ότι δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τα ευρωπαϊκά. Ξέρω, είναι ομάδα περασμένη. Εκεί πέρα είναι μυστήρια τα πράγματα. Και δεν αφήνουν αφημί, κόλπα, κάρτες. Σαν απλός φιλάδος μπορείς να πάρεις ένα οποιοδήποτε εισιτήριο και να παρακολουθήσεις. Ούτως ή άλλως οι πτήσεις είναι αρκετά φτηνές για την Αγγλία. Βέβαια, οπότε
όποτε ανακοινώνεται ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, πάντα αυξάνονται ναι, τα ναι. ναύλα. Αλλά αν θέλετε, έτσι, ας πούμε, σας δίνουμε ένα ιδιαίτερο tip να το γνωρίζετε για τις μελλοντικές. Για τους μελλοντικούς αγώνες των ομάδων σας, μπορείτε να πηγαίνετε μέσω Σόφιας. Πάρα πολύ εύκολα και άνετα. Ναι, 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 να παίρνετε από εκεί το αεροπλανάκι. Υπάρχουν πτήσεις για όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και όχι μόνο. Μέσω διότι, Σόφιας, ναι, ναι, γιατί εδώ, ας πούμε, επειδή σου λέω, επηρεάζεται. Είναι λίγο σαν το χρηματιστήριο. Από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αυξάνονται τα. Δηλαδή, πας τώρα κλείνει εισιτήριο για Σόφια και από εκεί βγάζει ξανά για. Ναι, πας από εδώ μέχρι τη Σόφια, ξέρω εγώ, με το αυτοκίνητό σου, βάζει και βενζίνη λίγο εκεί στα σύνοράκια, παίρνει τσιγάρα, παίρνει το αεροπλανάκι. Δηλαδή, πατάς εδώ στο κομπιούτερ και κλείνει από Σόφια. Ναι, από Σόφια και πετάς, ας πούμε. Εντάξει, θα κάνεις μερικές ώρες ο δικός, αλλά αν γλιτώσεις και κάνα 100 ευρώ, μπορεί να γλιτώσεις ενίοτε. Μ' αρέσει αυτό, καλώς. Ναι, 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 πηγαίνεις και το κάνεις. Έτσι, το πληροφορούμε εδώ και θα το κάνουν και κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σήμερα στις 8 παρα 5 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άγιαξ. Η ΑΕΚ η οποία βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας στον όμιλό της με 0 βαθμούς. Διάβαζα τώρα ένα άρθρο που λέγει ότι θα δώσει τη μάχη για την κατάκτηση της τρίτης θέσης που οδηγεί και λέει έχει απόσταση από την κορυφή 12 βαθμούς στην ανάλυση. Ότι μήπως το προλάβει, δεν το προλαβαίνει βέβαια είναι η αλήθεια. Ποια τρίτη θέση να δεν γίνεται. Ο Άγιαξ έχει 8, η Μπενφίκα 4. Ναι, ότι η ΑΕΚ θα κάνει το 2 στα 2 και η Μπενφίκα θα πάρει μόλις ένα χ και αυτό θα οδηγήσει την ΑΕΚ στην τρίτη θέση. Με τα προβλήματα. Το προέβλεψα σαν μάγο, λέω ο Άγιαξ θα περάσει. Θα περάσει, το είχε πει από την αρχή, πίστεψε. Πάρα πολύ στον Άγιαξ από το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ και το πρόσωπο που επέδειξαν οι Ολλανδοί. Είναι στους 8 βαθμούς. Είναι νομίζω σχεδόν πέρα. Λες να δώσει ένα χικάκι, ε. Δεν ξέρω, ρε δεν ξέρω. Από αυτά τα πιτσιρίκια. Άμα πού να το παίξουν, δηλαδή να σου δώσω από τώρα 0-4. Δεν γλιτώνει. Ναι, 0-4. 0-4 άμα το παίξουν κανονικά στο χόρτο τα παιδιά. Θα το δώσει όμω 0-4 το παιχνίδι. Θα το δώσω. Θα το δώσω, θα το δώσω γιατί τα πιτσιρίκια δεν μασάνε. Δεν μασάνε. Εντάξει, από την άλλη ο Άγιαξ διεκδικεί και την πρώτη θέση γιατί η Μπάγκερ έχει 10. Ο Άγιαξ έχει 8. Η Μπενφίκα θα δώσει το τελειωτικό τη μάτς σήμερα. Θέλει πάση θυσία την νίκη. Εγώ θα το δώσω. Τι να σου πω, θα το δώσω 1-1. Λέω άντε να πάρει και ένα βαθμό η ΑΕΚ στο ΑΚΑ και να δικαιωθεί. Κάντε έτσι, ναι, ρε, θα πάρει 1-1 και θα δικαιωθεί ο Μελισανίδη. Όλα... σκόρ και να βγει καλή απόδοση. Ναι, ναι, ναι. Για να δικαιωθεί και ο Μελισανίδη να λέει να είδατε, α πούμε, ναι. Και όλοι συν αυτό θα υπεραμυθούν τις αποφάσεις του Πρόεδρου. Να καθάρισε τα αποδυτήρια και άρα η ομάδα άρχισε να βρίσκει τα πατήματα. Με το 0-4 έχει άλλο προπονητή όμω το λέω, να ξέρει. Τι προπονητή μπορεί να έχουμε και άλλα. Νέο προπονητή, ποιο μπορεί να έρθει τώρα στην Χιμένεθ να επιστρέψει. Δύσκολα να επιστρέψει ο Χιμένεθ. Να πάρουμε τον. Θα πάρουμε. Πακο Ερέρα. Πακο Άχι, έχει τελειώσει. Καλό είναι. Να, ο αυτό απολυμμένο, αλλά δεν θα έρθει ξανά. Ναι. Δεν θα έρθει ξανά στην ΑΕΚ. Μανόλο. Τσέσεκα Μόσχα πηγαίνει επίση στι 8 παρα 5 αυτά τα δύο ματσάκια. Μ' αρέσει που η Άκη είναι σήμερα στι 8. Εντάξει, δεν την ήθελα για πάρα πολύ αργά. Βαριέμαι να βλέπω Άκη στι 10. Στι 8 μ' αρέσει. Είναι καλά. Είναι καλύτερα. Είναι καλή φάση. Γιατί μετά αρχίζουν και γλαρώνει λίγο το ματάκι μετά τι 10. Και είναι αργά και να φας delivery. Μ' αρέσει. Είναι σωστό. Ενώ 8 η ώρα τρώσα απενοχοποιημένα. Λες 8 η ώρα είναι ρε παιδί μου να μην φάμε κάτι. Ναι, θα την πάρεις. Ενώ τώρα 10 μέχρι να φύγει. Πάει 10 και μισή. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Έπρεπε να κάνουμε επίσης και σύνδεση, δεν το προβλέψαμε. Το τι συνέβη το Σαββατοκυριακό για το Boca River. Όσον αφορά το θέμα, εσύ που έχεις και μεγαλύτερη επαφή με τους κλάδους, αν υπήρξε κινητικότητα επ' αυτού στα καταστήματα. Δηλαδή, τι εννοείς. Να παραγγείλει ο κόσμος στα σπίτια για να παρακολουθήσει το μάτς, αυτό λέω. Απλώς, ναι, εντάξει, και γίνει ένα πράγμα το παιδί, πάμε 10 η ώρα, θα παίξουμε 12 και 4, έγινε το ξενέρωμα το αιώνα, βγήκε η απόφαση ότι αναβάλλεται παορίστου και τελικά η Επιτροπή, ξέρω εγώ, της Λατινικής Αμερικής, δηλαδή η UEFA της Λατινικής Αμερικής. Έτσι, UEFA Μαφία. Και είπε, αναβάλλεται παορίστου και θα πάρουν απόφαση αν θα γίνει και πότε. Ναι, ναι, μάλιστα. Ωραία. Γιατί δεν έρχονται εδώ να τους βοηθήσουμε, γιατί και εμείς είμαστε πάρα πολύ καλοί στην διεξαγωγή των τελικών. Εμείς. Ναι, ναι. Πεζογέφυρα να δεις. Και ένα χρόνο πριν θυμόμαστε ότι το τελικό του κυπέλου Ελλάδος είχε μεσολαβήσει κανένα μήνα για να γίνει. Είχε σταματήσει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν σε ακινησία γιατί είχε πάρει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ συνέχιζε να παίζει. Με αποτέλεσμα να επικρατήσει με ένα 0 σε εκείνο τον περιβόητο κυκλισμό των θυρών. Τελικό του ΟΑΚΑ. Έχουμε την τεχνογνωσία εδώ. Λοιπόν, κατά τα άλλα στο Champions League είπαμε σήμερα στι 8 παρα 5 πέρα από την ΑΕΚ. Τσεσεκά Μόσχα Πλιέζιν. Ναι, ναι. Έχουν κρυθεί τα πάντα. Έχουν κρυθεί σε αυτόν τον όμιλο γιατί πρώτη είναι η City με την. Όχι, ψέματα. Η Ρώμα με την Real από 9 βαθμούς έχουν στο συγκεκριμένο όμιλο.
Παίζει ρόλο άμα θα βγεις πρώτος στο Champions League. Ναι, παίζει. Για το δεύτερο ναι, που θα κληρωθείς. Θα κληρωθείς. Οπότε. Αλλά δεν μια... ξέρω αν είναι μιλημένα αυτά. Ο όμιλος με ποιον όμιλο θα παίξει. Όχι, όχι, δεν πάει. Δεν πάνε διασταυρώσεις ομίλου, δεν είναι σαν το Μουντιάλ. Άρα λοιπόν δεν διαλέγουν αντίπαλο. Υπάρχει κλήρωση. Υπάρχουν οι πρώτοι με τους δεύτερους τέλος. Αφού δεν υπάρχει τέτοια διασταύρωση, άρα δεν διαλέγουμε αντίπαλο, άρα δεν ξέρουμε ποιος θα είναι δεύτερος, γιατί θα υπάρχει κλήρωση. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ουσιαστικά θέλει να διατηρήσει την τρίτη θέση που θα την οδηγήσει στο Europa League. Αυτό το πιστεύω σαν άσο, γιατί άμα πάρει έναν άσο πάει στους 7 βαθμούς και σίγουρα θα πάει ως τρίτη καλύτερη. Με 7 βαθμούς έχει πολύ κατευθείαν για τέτοιο. Με 7 βαθμούς, αλλά οι άλλες παίζουν μεταξύ τους, οπότε έχεις ελπίδες μέχρι και για Champions League, λέμε τώρα, ας πούμε, να δώσει την τελετική μάχη στην τελευταία αγωνιστική. Καλά, εντάξει. Εντάξει, θεωρητικά. Οπότε βλέπεις σε κανένα κερδάει, μάλιστα. Πόσο το δίνεις, 2-0 θα το δώσεις. Αυτό, εγώ τι να το δώσω, τι να το δώσω, το δώσω... 0-0. Έτσι βλέπω ένα χι. Εντάξει, τι να κάνει, τζάμπα είναι έτσι κι αλλιώ. Δεν βαριέσαι, βρε αδερφέ. Στι 10 η ώρα η Γιουβέντους παίζει με την Βαλένθια. Ωραίο ματσάκι αυτό. Στο πρώτο παιχνίδι η Γιουβέντους και επικρατεί Βαλένθια παίζει και με 10 λόγω επειδή τη αποβολή του Κριστιανό. Θυμάμαι τη περιβόητη. Από τα πρώτα παιχνίδια μέσα στην, με τη φανέλα τη Γιούβε. Είμαστε Βαλενθιάνοι, αγαπάμε τι νυχτερίδε. Αγαπάμε. Αλλά παίζεται ακόμα η πρόκληση. Παίζεται γιατί εδώ είναι Γιουβέντους 9. Manchester 7, Valencia 5, Young Boys με έναν ουσιαστικά έχει αποχαιρετήσει. Οπότε όλα είναι. Οπότε εδώ... Αλλά έχουμε το Manchester Young Boys από την άλλη. Δηλαδή... Ναι, τώρα η Juve δεν θα αφήσει. Εγώ πιστεύω εδώ πέρα θα γίνει μάχη. 3-1 θα το δώσω. Η Juve είναι παρισμένη. 3-1 στην Juventus. Εγώ θα δώσω βόμβα 0-1. Έτσι. Σήμερα θα γίνω Στέφανος και θα δίνω μόνο εκπλήξεις, βρώμες και ίντρικες. Ότι τα δικά σου τα σκοράκια τα έχω ρίξει ήδη. Δεν υπάρχει. το δολάριο έχει φύγει για σένα. Το έχω ρίξει ένα δολάριο. Ένα δολάριο γιατί είναι και λιγότερο το ευρώ το δω. Ή περισσότερο. Πώς έχει γίνει. Έχω κάτι πεταμένα λεφτά εκεί που δεν τα παίζω και τα παίζω μόνο σε στοιχηματάκια δικά μας τώρα. Μέχρι να εξαντληθούν. Να ρωτήσουμε τον Παφούλια πώς είναι το δολάριο ισοτιμία. Ναι, κανονικότητα να μας βοηθήσει. Λιόν Manchester City. Επίσης θυμόμαστε ότι στο πρώτο παιχνίδι η Λιόν είχε πετύχει την μεγάλη έκπληξη επικρατώντας με 2-3 ή 1-3. Είχε κυκλήσει. 2-3 νομίζω. 2-3 αυτό, 2-3. Ναι. 2-3. Το παιχνίδι. Στα αυτόν τον όμιλο η City είχε 9, η Λιόν 6, η Hoffenheim 3 και η Σαχτάρ 2. Ναι, η Λιόν αν πάρει το παιχνιδάκι, τελειώνει νομίζω. Είναι καλά. Την υπόθεση τη πρόκριση. Δεν ξέρω αν θα το όμως αφήσει και η Manchester, γιατί είπαμε παίζει ρόλο πάντα και πρώτη θέση. Και... Το βλέπω. Αυτό θα το δώσω εκεί, φίλε. Θα το δώσεις. Και βολεύει για να μετά ξεκαθαρίζουν, ας πούμε. Θα το παίξουν αυτοί τα μεγάλα. Δηλαδή. Θα το δώσω και σκόρ και όλα. Ναι, ναι, φαντεζί 2-2. 2-2 φαντεζί. Εγώ θα πω ότι η City θα πάρει μέσα. Θα πάρει την revenge και θα επικρατήσει με 0-2 μέσα στην. Ωραία. Μέσα στην Lyon. Manchester United, Young Boys, όπως προείπαμε. Young Boys στον πάτο με 1. Η Manchester με 7. Νιώθει την καθιστή ανάσα της Βαλένθια. Μονόδρομος δηλαδή εν ολίγης. Τι θα γίνει τώρα. Τι θα γίνει εδώ, τι λέμε. Τι, Manchester, να δώσουμε τώρα. Τι να τη δώσουμε. Να δώσουμε τη Manchester και εγώ μαζί σου. Θα δώσουμε με τον ένα τον άλλο τρόπο. 2-0. 2-0, 1-3 θα το δώσω εγώ για την Manchester. Οπότε αντιλαμβάνεστε που βλέπω ότι η Manchester να κάνει. Του ρορόρου κανονικότατο. Και θα μα ψάχνει μετά ο Σλαμά. Θα μα λέει ότι εμεί ευθυνόμαστε. Στον όμιλο τη Άκη 10 η ώρα επίση. Μπάγερ Μονάχου, Μπενφίκα. Η Μπενφίκα, όπω προείπαμε, θα δώσει τον έσχατο τη αγώνα ούτω ώστε να διατηρηθεί στην. Ναι. Μάχη, αν και εφόσον ο Άγιαξ φυσικά στραβοπατήσει στο Άγκα, ιδάλω και με νίκη δύσκολα. Ναι, τα πράγματα είναι στου 4 βαθμού. Παρ' όλα αυτά, η Μπενφίκα εντάξει, μάλλον παίζει περισσότερο για το UEFA. Μπενφίκα, λοιπόν. Μπάγκερ. Μπενφίκα, ναι. Θα το δώσω. Θα το δώσω ένα χ αυτό. Ένα χ. Την άλλη θα το δώσω. Πόσο? Ένα. Και εγώ μαζί σου θα είναι το αποτέλεσμα που θα συμπλέψουμε. Ένα-ένα θα το δώσω και ωραία. Εγώ το συγκεκριμένο. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτη Ντέρμπι κορυφή για τον. Πρώτο τελευταίο όμιλο, το G. Ποιος είναι αυτός, είναι ο 7ος όμιλος. Ναι, βεβαίως. Ρώμα 9, Ρεάλ 9. Ακούγεται και το όνομα λέει του Κώστα Μανολά για την Ρεάλ από την αρχή τη σεζόν. Ακούστηκε και τώρα γίνονται τα σενάρια ακόμα πιο έντονα με δεδομένη έτσι την πολύ κακή αμυντική κατάσταση τη Ρεάλ. Τον ανατρώστα την τριάρε έτσι αβέρτα. Γιατί να μην πάρει τώρα. Όχι, δεν σ' αρέσει. Πέρυσι οδήγησε. Ήταν ένα σημαντικό παράγοντα που οδήγησε την Ρώμα στου 4 του θεσμού. Γιατί άλλο Μανολά τη Εθνική και άλλο Μανολά τη Ρώμα. Τον έχουν πάρα πολύ ψηλά. Είναι για μένα. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα,
Λες να μην ξέρουν εκεί οι Ρωμαίοι. Δεν ξέρουν. Από πήγαν οι Άρσεναλ, τα γάρια πήγαν τον Παπασταθόπουλο, τον έβλεπα εκεί πέρα προχθές. Ναι. Έχουν πολύ άργο στόπερ για Άρσεναλ, για Αγγλία. Είναι παίζει όμως, παίζει βασικό. Παίζει βασικό, αλλά αρέσει να φανταστείς ότι η μπάλα την πάει παράλληλα. Δηλαδή φοβάται να δώσει το εξάρι στα 10 μέτρα την παλιά. Φοβάται γιατί άμα χαθεί δεν είναι σίγουρο ότι θα ξανακόψει. Ναι, σίγουρα ότι θα βγει. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Ρώμα Ρεάλ, ωραίο ματσάκι. Ωραία. Και αυτό έχει ωραία παιχνίδια σήμερα. Είναι, όλα είναι αμφίροπα. Νομίζω ότι θα κερδίσει περισσότερο το λεπτό προ λεπτό παρά το να κάτσει να δει. Γυρίσει τώρα θα παίξει. Τι να αφήσει, α πούμε, γιατί είναι στο μάτσο που επιλέγει για να δει. Τα άλλα είναι τα καλά. Έτσι. Αλλά και πάλι και με το λεπτό προς λεπτό δεν το ευχαριστιέσαι, μωρέ. Τι να κάνεις, για κάτσε να σκάσεις, να κάτσε να μαλώσεις. Έχω σωστό και αυτό. Δεν γίνεται κάτι. Πρέπει να επιλέξεις να δεις. Ναι, ναι, ναι. Ρώμα Ρεάλ. Φαντεζή 2-2, δώσ' το να είναι σίγουροι όλοι. Είναι μια χαρά και οι δύο. 2-2, λοιπόν. Εγώ θα δώσω το πληγωμένο θηρίο επειδή προέρχεται από πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Ρεάλ και κάπως θα πρέπει να διασκεδάσεις εντυπώσεις. Έβλεπα την Αϊβάρ. Και θα δώσω το 1-2. 1-2 θα δώσω τη Ρεάλ να κερδάει. Και τελευταίο παιχνίδι. Τη σημερινή αγωνιστική ημέρα, η αγαπημένη σου Hoffenheim. Ναι, υποδέχεται την Σαχτάρ του Ντόνετσκ, όπως είπαμε σε αυτόν τον όμιλο. Η Hoffenheim δίνει έναν ίστατο αγώνα για να προσεγγίσει τη δεύτερη θέση, τη δεύτερη Λιόν που παίζει με τη Manchester City. Και η Σαχτάρ είναι στους δύο, δύσκολα πηγαίνει για Champions League, αλλά φυσικά διεκδικεί όμως την είσοδό της στους 32 του Europa League. Σε αυτόν τον όμιλο δεν διεκδικεί τίποτα. Πώς διεκδικεί η Σαχτάρ? 3-2 είναι. 3-2 είναι. Αυτό το μάτσο θα δώσει το εισιτήριο για το Europa League. Και όποιο παίζει με την άλλη. Πάλι θα έχει, χρειάζεται βαθμούς για αυτά τα πράγματα. Αν κερδίσει σήμερα τη Hoffenheim. Αν κερδίσει. 3-1 θα φάει. 3-1 λοιπόν η Hoffenheim. 3-1 θα δώσω εγώ ένα. 2-2 θα το δώσω. 34 εκατομμύρια απόδοση. Καλά, σήμερα όλα τόσο τα. Τίποτα, ναι. Σήμερα δεν αισθάνομαι καλά όσον αφορά. Υπάρχει ένα θολό τοπίο όσον αφορά τις προφητείες μου. Αυτά άμα γράψουν και πιάσουν αύριο που θα δείτε την εκπομπή. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ποτέ, τίποτα, δεν θα κάνει. Καλημέρα σας, γεια σας. Βρήκα το μεταξύ, βρήκα το γίδι εποχή να παίξω τζόκερ τώρα που είναι όλα jackpot. Ναι. Και παίζω κάθε κλήρωση τώρα. Καλά κάνει. Από τη στιγμή που βρέθηκε και πέσαμε κουβά ότι δεν θα έχει νικητή, ξέρεις τώρα κάθε εβδομάδα ξεκινά. Πούλα τους τρέλα τώρα για σένα. Εντάξει, θα πάει είπαμε Χριστούγεννα. Αυτές λοιπόν κυρίες και κύριοι προφητείες μας για το σημερινό Champions League, full θέαση. Είναι αρκετά καλή η αγωνιστική σε σύγκριση με το και το αυριανό έτσι που ρίχνω μια μικρή ματιά στο πρόγραμμα. Έχει το Paris Saint-Germain Liverpool, νομίζω αυτό είναι που δεσπόζει. Έχει και το τότε ένα Μίντερ. Έχει που και αύριο είναι. Εντάξει τώρα. Και αύριο είναι full ημέρα. Μια χαρά για την Πέμπτη και πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Ωραία εβδομαδούλα. Βάλιδη. Όποτε έχει παιχνίδια. Απολαμβάνουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε τώρα εδώ και καμιά καλαθόσφαιρα να αγωνίζεται το ΠΑΟΚ και το Champions League σήμερα ή αύριο. Θα ρίξουμε μια ψηλή ματιά. Ούτε πατάω κλικ να πει. Ούτε πατάω. Εντάξει, εδώ και ολόκληρη Τενερίφη κέρδισε ξαφνικά. Όλοι αρχίσανε να ψάχνουν το Τιρινίνι κανονικότατα πάλι στα ακουστικά του και στα YouTube κτλ. Τι έχουμε λοιπόν αύριο, Ευρωλίγα γυναικών. Βλέπω εδώ, Eurocup γυναικών. Δεν έχει ρεσί. Καλύτερα δεν έχει. Τι μα κρύβουνε. Ψάχνω να βρω εγώ τσεκί. Δεν βλέπω. Τέλος πάντων, θα ασχοληθούμε αύριο. Μάλλον θα παίζει σήμερα. Δείτε κόλπα, ρε. Και Ευρωλίγα δεν έχει όταν παίζει Champions League. Το είπα. Για να μην. Ευρωλίγα δεν έχει. Πώς δεν έχει. Απλά έχει Πέμπτη Παρασκευή. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι, δεν έχει αυτό το διπλή. Εντάξει, καλά, θα ήταν πολύ χάζι για να βάλουν. Ξεκάθαρα έχει αυτά τα διπλά παιχνίδια το οποίο νομίζω. 4 φορές μέσα στη σεζόν, δεν ξέρω ακριβώς πώς το έχουν κάνει. Ήταν την προηγούμενη αγωνιστική. Πόσες ομάδες 16 έχουν. Στην Euroleague έπρεπε να είναι 16 ομάδες. Πολλά στη σειρά, γι' αυτό σου λέω. Είναι. Κανονικό πρωτάθλημα μεγάλο. Όλους με όλους. Όλοι με όλοι και κλειστή λίγα και τα γνωστά. Πέρσι δεν ήταν τελευταία φορά με ομίλη που ήταν. Ή πάλι έτσι ήταν όλοι μαζί. Καλά, έχει άπειρα χρόνια από την εποχή που ήταν. Τελευταία φορά μπορεί να είχε παίξει ο Πάκου τότε που είχε παίξει η Euroleague, ας πούμε, με την Μπαρτσελώνα. Α, ναι. Τώρα μιλάμε για 15 ετία πίσω. Κανονικότητα και κερδίζει. Μέχρι πότε ήταν η Euroliga ομίλους που παίζανε 4 ομάδες κάθε όμιλο, ρε φίλε. Πότε, μέχρι. Εκείνα τα χρόνια, τα 15. Μετά πρέπει να γίνανε 8. Πάψαμε να την παρακολουθούμε αφού δεν έχουμε εδώ. Βλέπω και η Euroliga. Δεν έχουμε ένομο αθλητικό συμφέρον, ένομο ειδησιογραφικό συμφέρον γιατί αφορά τις ομάδες της πόλης μας. Αυτά τα ολίγα κυρίες και κύριοι όσον αφορά τη σημερινή επικαιρότητα, το τι θα απασχολήσει, το τι μας απασχόλησε. Φτωχή, σχνή.
Αλλά αυτή είναι. Έρχεται και Μπάμπη Στενέσε στον Απόλλων Σμύρνης. Μην διώξετε ποτέ τον Μπάμπη τον Τενέ. Ο οποίος νομίζω έχει κάνει αυτή τη διαδρομή καμιά 46 φορές. Κολιάτσου Μπαγκράτη που λένε και οι Αθηναίοι. Άλλη αποχώρηση είχαμε κανέναν άλλον. Κανένας. Ετοιμάζονται όμως εδώ. Είπαμε επίφοβος είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, επίφοβος είναι ο Μαρίνος Ουζουνίδης. Έτσι, αυτοί είναι στανταράκια. Αν και πιστεύω ότι από τη στιγμή που ο Ουζουνίδης τάχθηκε στο πλευρό του Δημήτρη Μελισανίδη. Εντάξει. Τάχθηκε, αλλά υπάρχει πολύ γκρίνια από τους οπαδούς. Υπάρχει πολύ γκρίνια από τους οπαδούς. Εντάξει, τώρα λογικό είναι ο κόσμος κάπου πρέπει να. Κάπου πρέπει να ξεσπάσει, αλλά. Να τον αδειάσει τόσο πολύ, διότι αυτό αφαιρεί όπλα, ας πούμε. Εντάξει, και να σου πω κάτι τώρα στην ΑΕΚ. Για να πάει κάποιος, είναι και δύσκολο να αναλάβει κάποιος στην ΑΕΚ με αυτά τα δεδομένα, επειδή έχει δει. Τρώει τις φάπες, δεν έχει παίχτες. Σου λέει θα πάω να υπομισθώ κάποια βαριά φανέλα. Είναι δύσκολο να βρεις προπονητή τώρα. Ναι, αλλά ΑΕΚ. Σε περίπτωση που φύγει ο Ζουνίδης, από την άλλη δεν έχεις απαιτήσεις. Γιατί η χρονιά έχει χαθεί. Πάμε νέο ξεκίνημα. Πάμε το ένα, πάμε το άλλο. Δεν κοίταξε, μην νομίζεις ότι το κύπελο είναι. Δεν θα έχει απαιτήσεις. Θα είναι το κύπελο, θα σου πει τώρα. Βγες δεύτερος για να παίξεις, να προσπαθήσεις να παίξεις ο Μίλους ξανά τσουλού. Δύσκολα το δεύτερος. Ναι, δύσκολα εκεί το τώρα αυτό είναι πρόκληση για την ΑΕΚ. Δύσκολα. Νομίζω η ΑΕΚ πλέον έχει στόχο μόνο το κύπελο Ελλάδος. Το κύπελο ξεχάσει το φέτος είναι το άλλο. Τελείωσε. Να το πρώτη εδώ κυρίες και κύριοι, 27 Νοεμβρίου το δίνουμε. Μοιάζουν εκεί στα Αθήνα, τελειώσαμε. Μα ο κυπελούχος είναι ο ΠΑΟΚ. Ο κυπελούχος τα τελευταία χρόνια. Με λένε φέτος θα τα ξεχάσουν. Δεν έχει ούτε double. Double τότε έχει στα μπουζούκια και double έχει. Ναι, να κρίνεται, να πέσει ΠΑΟΚ άρεσε τώρα τελικό και να κρίνεται και το double. Ωραία, φίλε, αυτά είναι γούστα. Καλά, εντάξει. Σωμάκι είναι για μας. Καλά, θα ζήσουμε με αυτό το όνειρο εδώ. Τα overlap πώς θα παίξει, τα box to box. Αν και εγώ τι είχαμε δώσει πρόβλεψη ΠΑΟΚ άρεσε μη τελικό στο κυπελό. Να ξανασυναντήσουμε. Ναι, τώρα μωρέ, αυτό που έπαιξανε το άνευρο, το έτσι, ναι. Τίποτα δεν μας έδωσε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Τι γίνεται? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Είμαι στην πόλη, Μπάμπη, να ξέρεις. Α, μάλιστα. Έτσι, τελειώσανε εδώ. Ξεκούραση. Εντάξει, ξεκούραση δεν μπορεί να είσαι, να δουλεύεις, αλλά εντάξει. Δεν οδηγάς τα χιλιόμετρα. Καλά, ναι, σίγουρα. Απλά εντάξει, στην ΑΕΚ ο Χιμένεθ είναι με τον απόδειξη αεροπλάνο. Λες ότι θα επιστρέψει τώρα και τρίτη φορά. Εγώ πιστεύω δεν έρχεται. Και εγώ δεν το βλέπω, μωρέ. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Όχι, τον λέω χαριτολογώντας, γιατί τον έχει ο τίγρης του χεριού. Το πότε να πάει στιγμή, άμα το χρειαστεί. Ναι, αλλά για να φύγει το καλοκαίρι, μήπως έφυγε ο Χιμένεθ, γιατί διαισθάνθη το τι θα συμβεί. Του ζήτησε τρεις παίχτες. Δεν είναι το θέμα το δικό του τα λεφτά. Του ζήτησε τρεις παίχτες, ήξερε ότι δεν θα έρθουν. Γι' αυτό την έκανε. Καλά, ναι, εγώ χαριτολογώ το χμάρε, παιδιά, να σου πω λίγο κάτι τώρα. Βγαίνουμε και λέμε και. Αν θέλουμε να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, γιατί μιλάτε ποδοσφαιρικά. Ωραία. Με τον τρόπο που το πήρε η ΑΕΚ, εγώ δέχομαι είναι πρωταθλήτρια. Έτσι, που δεν το δέχομαι, αλλά αυτή βγήκε. Ναι. Και όταν ξαφνικά, ωραία, αποδυναμώνεσαι τόσο πολύ. Ναι, ναι. Έτσι, είναι λογικό και εσύ που είσαι, κάνεις τη δουλειά που κάνεις, αν χάσεις κάποια από τα βασικά σου κομμάτια, ναι, δεν θα μπορείς να αποδώσεις ανάλογα. Έτσι, δηλαδή έχασε τον Αραούχο, έφυγε ο Βράνιες, είχανε τον άλλον τον... Σκέψου, αυτό που είπες τώρα, απες Βράνιες, Γιώχανσον και Αραούχο είναι ο κεντρικός άξονας. Ναι. Δεν έχασες κάποιο εξτρέμ κάτι τέτοιο, η ραχοκαλιά σου είναι, τα κεντρικά σου σημεία. Ναι, οπότε είναι λογικό, αλλά και απ' την άλλη, εντάξει, τώρα σχετικά με τον κύριο Τενέ, εγώ νομίζω ότι ήταν ένας ικανότατος προπονητής για τη Β' Εθνική, δεν είναι κακός. Εντάξει, τώρα από όλο Σμύρης είναι, ο οποίος είναι ήδη ομάδα Β' Εθνικής. Ναι, καταρχήν τον πήρανε για το, πιστεύω ότι για τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς. πιθανότατα. Ο Τενές είναι μέτρη είναι ο Τενές. Ό,τι παίρνει Β' Εθνική πάει αυτομάτως Α. Ναι, δεν την τη Λαμία μια χαρά την πήγε. Βέβαια. Μια χαρά την πήγε. Βέβαια, ναι, εντάξει, τώρα την πήγε μια χαρά. Τώρα έτσι, εντάξει, είπαμε, έχουμε σαν παοξίδες αντιαριανά εντός εισαγωγικών αυτά, αλλά σε παρακαλώ τώρα, εντάξει. Μια χαρά την πήγε. Να σου θυμίσω ότι ο Μπάμπης ο Τενές ή ο προπονητής του 4-0. Ναι. Εντάξει τώρα, δεν μου λέει εμένα κάτι αυτό. Μπάμπη, εγώ βλέπω ήταν στην Λαμία και έκανε όργια. Όχι ότι αμάν ήταν τόσο καλός ο Άρης την εκείνη τη χρονιά, αλλά εντάξει τώρα μην τρελαθούμε τελείως. Εξόφαλμες καταστάσεις. Μάλιστα. Αλλά για Β' Εθνική, εντάξει, καλώς. Το μεροκάμα τότε το
πώς το λένε, το δικαιολογεί. Έγινε, ναι, σε ευχαριστούμε, ναι, πολύ. Να σε καλά, καλή, καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Ο Μπάμπης λέει ο Τενές, ο οποίος είναι πάντα ο Μπάμπης, ο Τενές. Ο Μπάμπης, όχι ο Μπάμπης Τενές. Ναι, δεν είναι ο Μπάμπης Τενές, είναι πάντα ο Τενές. Τελείωσε. Ο Γιώργος Όφυρος. Έφυγε, λέει, το 14 από τον Απόλλωνα και ανέλαβε τη Λαμία. Το 15 έφυγε από τη Λαμία και ανέλαβε τον Απόλλωνα. Το 16 έφυγε από τον Απόλλωνα και ανέλαβε τη Λαμία. Φέτος έφυγε από τη Λαμία και θα αναλάβει τώρα τον Απόλλωνα. Εγώ πιστεύω, γιατί, ρε παιδιά, εσείς οι δύο προέδροι πληρώνετε δύο μισθούς. Ναι, και δύο ομάδες. Πληρώστε έναν. Να τελειώνουμε. Τον Μπάμπη, τον Τενέ. Ναι, μισή χρονιά αυτό. Σαν αποδημητικό πουλί. Από μισά λεφτά το συμβόλαιο. Ναι, αφού θα πάει στο ένα, θα πάει στον άλλο. Έχει δύο βοηθούς από μια ομάδα και να λες. Σωστό. Τώρα θα γίνετε ντέρμπι, παίξτε μόνο βοηθή σα. Δεν παίρνω εγώ εδώ. Λοιπόν, το λόγο, επειδή ολοκληρώνει την πρωινή του περιδιάβαση την ενημέρωση, θα παραδώσει σκυτάλη στον Κωστίδιο Τσασαρό, θα σα κρατήσει παρέα μέχρι και τις 10. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Να φύγουμε. Θα κάνουμε απεργία αύριο. Όχι, δεν υπάρχει απεργία. Είμαστε κανονικότατα εδώ. Γενικά δεν έχει απεργία εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτό το γνωρίζει ο κόσμος. Που αχωνόταν θα του λείψει η ενημέρωση, πραγματικά. Βέβαια, ελάχιστοι είναι δημοσιογράφοι που δουλεύουν στα μέσα ενημέρωση, αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον και είναι θέμα τη Ένωση που δεν έχει μεριμνήσει. Να καλύπτονται οι θέσεις εργασίας από πραγματικούς επαγγελματίες ενίοτε και αργότερα ψάχνουν να βρουν γιατί και πώς. Λοιπόν, αποχαιρετάμε τον κόσμο, τα ξαναλέμε αύριο, να έχετε μια υπέροχη μέρα.